Δυστυχώς πρέπει να διακόψω τον φίλο μου τον Μπάρι Μανίλο και το Some Kind of Friend. Μπάρι, ούτε του Μπάρι Μανίλο. Μπάρι Μανίλο. Λοιπόν, σε ξαναρωτάω. Μπάρι Μανίλο. Εγώ τη Μανίνα ήξερα το περιοδικό τώρα. Ωραία, φίλε, με ποιου κάνω εκπομπή. Ρε Γιάννη, συγγνώμη, ρε φίλε. Τώρα. Δεν ξέρετε τον Μπάρι Μανίλο. Αν το βάλω στο Google, δηλαδή Μπάρι Μανίλο θα μου βγάλει. Έγινε ρεζίλ ήδη σε όλη την πόλη, αυτό να σου πω. Άντε, δεν τον ξέρει τον Μπάρι Μανίλο. Ναι, ο Μπάρι Μανίλο. Μπάρι Μαν έχω βάλει, δεν μου έχω βγάλει ακόμα. Ναι. Μπάρι Μαν και τι ήθελε να σου βγάλει, πρώτο. Τώρα είναι κάτι. Συν boy, συν πώ τα λέτε αυτά, εσεί ναι. Κάτι rapper. Τι μούτρα είναι αυτά, αυτό είναι ο Μπάρι Μανίλο. Δεκαετία 80 ήταν ο άνθρωπο, ρε φίλε. Τι ήθελε να σου βγάλει, κανένα 20χρονο. Με ποιου κάνω εκπομπή, ρε Γιάννη. Μάλιστα. Ιωάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Ζάτση ξέρουμε. Μανίλο δεν ξέρουμε. Έγινε ρεζίλ να σου το λέω από τώρα. Εντάξει, είσαι μικρό, είσαι μικρό, αλλά. Η άγνοια ναι. Δεν είναι κακό, αλλά να κοροϊδεύεις είναι κακό αυτό το πράγμα. Άμα δεις, είναι θρύλος δω. Ο άνθρωπος, ναι, όχι Ολυμπιακός. Αχα. Είναι θρύλος. Ναι. Μπάρι Μανίλο. Μπάρι Μανίλο. Τέταρτη φορά στο πέμπτη. Ούτε τον πάει. Εντάξει, θα το ψάξει στο σπίτι. Ναι, δες τη δισκογραφία του, δες τι έχει κάνει ο άνθρωπος, δεν τον ξέρεις εσύ. Εντάξει, ναι. Μπάρι, δεν πειράζει. Εσύ ποιον ξέρεις εσύ, για πες μας. Έναν. Τους Prodigy. Εντάξει, όντως. Τεράστιοι. Του Prodigy. Δηλαδή με Prodigy χόρευες εσύ. Με Prodigy μεγαλώσαμε. Και στο παλέ πήγες. Εννοείται. Χτυπιώσουν εκεί σαν χταπόδι πάνω κάτω, έτσι. Έτσι χτυπιώσουν. Και rest in peace. Και rest το in μεγάλο Keith που πέθανε, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Okay. Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4. Εκπομπή που ακούτε τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινό μαύρο το φόντο. Σήμερα έχω δίπλα μου τον άσχετο φίλο μου από τη μουσική όσον αφορά τη δεκαετία του 80 βέβαια, έτσι, και 90. 90, τον φίλο μου τον Αντώνη. Καλά, 90 θα μου πει και η πρώτη G90 ήταν, εντάξει. Και 90 ήταν και η Μαντό, με Μαντό στοιχηματίζω. Η Μαντό, Μαυρογένος. Όχι, Μαντό σκέτο. Τη Μαντό την ξέρει και τον Μπάρι Μανίλο δεν τον ξέρει. Ρεζίλ με έχει κάνει μουσικά. Πόρε φίλε, Μαντό ξέρει. Μπράβο, εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε σήμερα θα ασχοληθούμε επί το πλείστον ποικίλο περιοδικό βέβαια, αλλά με την επικαιρότητα, την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα όσον αφορά Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έτσι. Έτσι. Τα άλλα αθλήματα μας ενδιαφέρουν, εσένα σε ενδιαφέρουνε. Ναι. Άλλα αθλήματα τι να πούμε. Άλλα, ρε φίλε, υπάρχει και άλλα αθλήματα. Να πούμε για το Στίβο ότι έχει τώρα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Πού είναι ο κ. Ματζιούκης, πού είναι. Ναι, ο κ. Ματζιούκης έφυγε. Ναι. Μπορεί να μας ακούει όμως. Ακούει. Θα γίνει μάχη. Ακούει. Λέει, ξέρεις, μπαίνω, όταν έμπαινα εγώ έβγαινε αυτός και τι μου λέει. Δες το φίλο σου με τι μπλούζα ήρθε. Έτσι μου είπε. Ήρθαμε. Εντάξει, είναι γνωστό ρε φίλε ότι ήμουν αθλητής του Ηρακλή στο Στίβο. Δεν είναι κακό αυτό. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι Αριανός πρέπει να είσαι σόν και καλά. Και το αντίθετο γίνεται, το αντίστροφο μάλλον. Έτσι, πολλοί παοξείς ήταν στο Στίβο. Εγώ έχω φίλο που ήταν στο Στίβο του Άρη. Παοξή. Τι σχέση αυτό, έχεις. Αυτό δεν μπορούσα να το κάνω, να πάω στο Στίβο του ΠΑΟΚ. Ναι. Ομολογουμένως. Ναι. Δεν γινόταν. Στο Ηρακλή μπορούσες. Δεν γινόταν. Στο Ηρακλή μια χαρά σου κάτσε. Εκεί ναι, στο σε φώναζαν game over, μια χαρά σου. Του ΠΑΟΚ δεν μπορούσα να πάω. Συγγνώμη, όταν είσαι στο Στίβο του Ηρακλή, είχε γίνει το game over ή μετά. Όχι. Μετά. Τώρα μιλάμε 1989, ρε φίλε. Α. Το 89 πόσο σου είναι, 4 χρονών ήρθε κανένα Στίβο. 7 χρονών άρχισα Στίβο. 7 χρονών έκανε Στίβο. 7 χρονών. Το παιδί θαύμα πρέπει να σου. Τι εκτριπλούν. Μήκος και 100. Long jump. Ναι, long jump. Long jump. Λοιπόν, Στίβο ο κύριος long jump. Εδώ πέρα ο κύριος Αντώνης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, έτσι. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια, θα βάλουμε και τον κόσμο στην διάθεση, αν υπάρχει διάθεση να μας τηλεφωνήσει, να πει και αυτό στη δική του άποψη, όχι μόνο σε αυτά που θα πούμε εμείς, αλλά στο οτιδήποτε θέλει να σχολιάσει. Εξάλλου καλοκαίρι είναι, έτσι. Η επικαιρότητα δεν υπάρχει τόσο πολύ. Υπάρχει κοίταξε, βέβαια. Διανύουν την τελευταία εβδομάδα τώρα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε πιο εντατικούς ρυθμούς. Η τελευταία εβδομάδα που είναι έτσι λίγο χαλαρή. Ναι, ναι. Μετά μπαίνουμε σε προετοιμασία. Έτσι ακριβώς. Στην επόμενη εβδομάδα οι παίκτες έρχονται. Όσοι δηλαδή έχουν απομείνει. Ναι. Ένα, να ξεκινήσουμε από αυτό που πολύ το περιμέναμε λίγο πολύ. Οι περισσότεροι νομίζω να ξεκινήσει από πέρσι το Δεκέμβριο. Από πέρσι. Πριν κάποιους μήνες, στην μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου και βλέπουμε για τι πράγμα μιλάω, για την αποσυμφόρηση του ρόστερ, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε, Αντώνη, τον Δεκέμβριο ακούστηκαν αρκετά ονόματα, μάλιστα και κάποια από αυτών που ήταν και παίκτες ενδεκάδος. Ότι θα αποχωρήσουν, να μην κρυβόμαστε πίσω. Μιλάμε για Βαλεριάνο, μιλάμε για Τζανακάκη. Ναι. Υπήρχε και από τον προπονητή αίσθηση ότι
δεν. Εντάξει, το ρόστερ ήταν υπερβολικά μεγάλο. Ήταν και είναι μεγάλο, και έτσι. Και είναι ακόμα. Και είναι ακόμη. Και βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να μην έγινε κατά μεγάλο ποσοστό το Δεκέμβριο, μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου. Γίνεται όμως. Εντάξει, τώρα. Ήταν και λίγο δύσκολο να, γίνει, να ασχοληθούν δηλαδή, με τις αποδεσμεύσεις, ενώ έπρεπε να ενισχύσουν την ομάδα γιατί έτυχε και ο τραυματισμός του Γκάμα και έπρεπε να γίνουν μεταγράφες. Τώρα που είναι πιο μεγάλο το χρονικό διάστημα, ναι, βλέπουμε ότι ένα-ένα σιγά-σιγά. Το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλεις, το σχολιάζουμε. Βέβαια, θα μου πει τώρα κάποιος ότι τώρα είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι αρκετά καλά στην ομάδα, έτσι. Δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Τουλάχιστον να μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει κανένα φανερό. Δεν ξέρουμε κανένα παίκτη να. Έτσι μαθαίνω εγώ. Έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί. Και από παλιούς παίκτες του Άρη που είχαν χρεωστούμενα. Mm-hmm. Μαθαίνω ναι, τα καλύτερα. Ναι, δηλαδή το οικονομικό είναι σε καλό επίπεδο. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αμάν μας χρωστάνε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Αυτά που είχαμε δηλαδή στο παρελθόν. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα τι θέλω να πω, όταν υπάρχει τέτοιο, ας μην πω καλό, ας πω ένα θεμητό κλίμα καλό, υπάρχει αυτό που θα σου πω τώρα. Δηλαδή, φεύγουν παίκτες, φεύγουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο Βαλεριάνος ένας, υπάρχει ο Μπάμπης ο Παυλίδης, δύο, έτσι. Yeah. Και με έκανε τεράστια εντύπωση, θα σου πω εγώ, γιατί ήμουν στο group της ΠΑΕ στο Facebook και έβλεπα από κάτω, ξέρω εγώ, 1500 σχόλια και όλα ήτανε, πρόσεξε, θετικά. Δεν έγραψε ένας έστω. Και ο Ιτζόγλου, να πούμε. Έτσι. Και ο Ιτζόγλου, τρία, ναι. Και ο αυτός που έκανε τον ποδοσφαιριστή, που λέει θα τον δώσουμε, τον θέλουν ομάδες Β' Εθνικής, λέει, Ισπανίας. Ο Μενέντεθ. Ναι, μακάρι. Ο Μερένταθ. Ναι. Ναι, αυτός που έκανε τον ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, εντάξει, θα υπάρχουν και μία-δύο αστοχίες. Δεν μιλάμε, το ποσοστό ήταν εκπληκτικά. Αν και το παιδί, εντάξει, ας πούμε, δεν δοκιμάστηκε και πάρα πολύ. Εντάξει, δεν λέω ότι ήταν πιθαράς, ούτε ότι καν. Ναι. Απλά, εντάξει, το παιδί δεν έπαιξε πάρα πολύ. Του την έφαγε τη θέση ο Βαλεριάνος και μπράβο του. Ναι. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εγώ πιστεύω ότι είναι comeback. Είναι ναι, κάτι σαν εξτρέμα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ηθοποιός. Τον βάλανε ένα ρόλο να παίξει του ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Ρε, παιδί μου, εντάξει, φίλε, η άποψή μου είναι. Εντάξει. Και για τον Έλσνερ το ίδιο έλεγα. Ποιος δικαιώθηκε, δηλαδή. Εγώ ή Έλσνερ, πού πήγε τώρα, και για τον Τζο είπε. Όχι, για τον Τζο. Πρόσεξε. Όχι, λάθος. Για τον Μαγιόρο. Πες τον Πορτογάλο. Τον Κοέλιο. Ναι. Πρόσεξε. Τον Κοέλιο. Τίμιος παίκτης. Τίμιος. Άμπαλος. Τίμιος. Τίμιος άμπαλος. Ναι. Τίμιος. Τι? Τίμιος. Άμπαλος. Τι θα πει εγώ. Και εγώ τίμιος είμαι να πάω στον Άρη να παίξω, ρε φίλε. Δεν είμαι άτιμος να πάω να παίξω κι εγώ στον Άρη. Κοέλιο είχε βάλει και ένα πολύ σημαντικό κόλ τώρα. Φοβερό, ναι. Από πάνω από τη γραμμή με τον Παναθηναϊκό. Είδες που το θυμήθηκα εγώ. Πρόσεξε. Τον έκραζα και την επόμενη χρονιά το ζητούσα. Γιατί? Γιατί δεν είχε άλλον. Όχι. Γιατί ήρθε χειρότερο. Δεν πίστευα. Ο Έλσνερ. Δεν πίστευα. Για να δεις ότι είμαι τίμιος. Συντησανιά. Ότι την επόμενη ήρθε ο Έλσνερ. Την επόμενη χρονιά είναι. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα έρθει χειρότερο από αυτό, να όπως που ήρθε. Σωστά. Και έλεγα πού σε Κουέλιο και γελούσανε. Ζάχο, εσύ. Θυμάμαι. Άμπραβο. Άρα είμαι τίμιος, όπως βλέπεις, στις κρίσεις μου. Άρα. Άρα αυτό που σου έκανε εντύπωση ήταν τα καλά λόγια. Ναι, ξέρεις, γιατί. Γι' αυτό σου έκανα όλο αυτόν τον πρόλογο, ότι όταν το κλίμα είναι καλό, όταν δηλαδή τα πράγματα πάνε σε μια κανονικότητα, ας πούμε, αυτή τη λέξη που υπάρχει στο πολιτικό κυρίως. Μου τη δίνω τώρα. Κανονικότητα. Ομαλότητα. Ναι, είναι ναι. Κανονικότητα, κανονικότητα. Ναι, εντάξει, κανονικότητα. Υπάρχει αυτό που λένε όπου φτώχεια γκρίνια και το ναι, αντίθετο, έτσι. Σε εμάς αυτή τη στιγμή τώρα είναι το αντίθετο. Ξέρεις τι όμως, μέχρι τώρα, ρε φίλε, γι' αυτό έκανα αυτόν τον παραλληλισμό ότι είναι καλή περίοδος, τουλάχιστον στον οικονομικό, αλλά γενικά στη διάθεση όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη των Αριανών. Ότι όταν υπήρχαν, ας πούμε, δηλαδή καυστικά σχόλια, έφευγε ένας και το έλεγα «Άντε ρε το μπούλα, άντε ρε άμπαλε» και τέτοια, ναι. Ναι. Λοιπόν, συνήθως ήταν, έχεις δίκιο, σε περίοδες που υπήρχε γκρίνια, υπήρχε δηλαδή μια χρονιά που δεν ήταν καλή ή αποφεύγαμε τον υποβασμό, ξέρω κάτι, τις χρονιές με το, σου ονόμασταν με το ζόρι, ας πούμε, και οπότε η διάθεση δεν ήταν καλή. Τώρα βλέπεις όλα τα σχόλια, πραγματικά, ήταν τα κατάλληλα, δηλαδή ευχαριστούμε Μπάμπη Παυλίδη. Ευχαριστούμε, πόσο λέγανε τον Βαλεριάνο, δεν ξέρω το όνομά του παιδί. Γιώργο Βαλεριάνο, ειδικά στον Παυλίδη, ναι. Διότι ήρθα σε μια περίοδο δύσκολη για την ομάδα, έτσι. Ήρθε και γάμα, βέβαια. Στη γάμα εθνική ήρθε ο Παυλίδης. Και στη γάμα, βέβαια, 4 χρόνια. Δηλαδή, πώς περνάνε τα χρόνια. Ναι, ναι, βέβαια. 4 χρόνια και φεύγουν με την καλύτερη των συναισθημάτων για την ομάδα. Τώρα που μιλάς για τον Παυλίδη, για μένα ο Παυλίδης έχει βάλει από τα τρία που σκέφτομαι εγώ, τα δύο σημαντικότερα από τα τρία σημαντικότερα γκολ του Άρη στα τελευταία, τέσσερα χρόνια. Στα Τρίκαλα και στη Δράμα. Γιατί τρία είναι τα γκολ. Είναι στα Τρίκαλα, στη Δράμα και το γκολ το φάουλ του με την Παναχαϊκή που ισοφαρίσαμε 1-1. Ναι.
Τώρα δεν ναι, ναι. Το δεξί εξτρέμ που. Εντάξει, θα ανεβαίναμε. Το Ντούνι. Ναι, και να χάναμε, θα ανεβαίναμε. Καλά, με το άγχος που έχει ο Άρης και με την τέτοια που έχει, άστο ανεβαίναμε. Δεν υπάρχει, θα ανεβαίναμε. Δεν υπάρχει, θα ανεβαίναμε. Έβγαλε το άγχος, ναι. Έβγαλε το άγχος, ναι. Μα γιατί έπαιρνε η Πάτρα τρεις βαθμούς, δεν έπαιρνε εσύ κανέναν. Ναι, πηγαίναμε στους τέσσερις. Και πηγαίναμε στους τέσσερις. Πάλι θα ανεβαίναμε. Έτσι λέω εγώ. Όταν λέω κάτι, να ξέρεις ότι κάπως έτσι είναι, δεν το λέω στην τύχη. Για μένα τα τρία σημαντικότερα γκολ και μέσα από τα δύο Παυλίδη. Σωστό είναι αυτό που λες. Άρα βλέπω, για να το συνοψίσουμε, να ευχαριστήσουμε πραγματικά αυτά τα παιδιά που πρόσεξε, κακά τα ψέματα, είσαι ο Παυλίδης ή είσαι ο Βαλεριάνος και έρχεσαι στον Άρη, στη Β' στη Γ' Εθνική. Ξέρεις, πιστεύω εγώ έτσι, πιστεύεις βέβαια στον εαυτό σου πάντα, αν δεν είσαι παίχτης δεν μπορεί να μην πιστεύεις στον εαυτό σου, αλλιώς δεν θα έπαιζες. Έτσι δεν νομίζω, έτσι ναι. Δεν είναι κάπως. Αλλά λες ότι ανεβαίνοντας αυτή η ομάδα στην Α' Εθνική, δύσκολα πιστεύεις στον εαυτό σου, λες θα πάρω την ευκαιρία, θα κάνω, θα δείξω, μπορεί να παίξω, αλλά ξέρουνε την ψυχολογία, θέλω να σου δείξω. Λέει, ξέρεις ότι ανεβαίνοντας στην Α' Εθνική, είτε ο Άρης ήταν, είτε η ΑΕΚ πιο παλιά, δεν θα αποτελέσεις μέρος της ομάδος αυτής, τουλάχιστον στο επίπεδο που της αρμόζει να είναι. Δηλαδή ο Άρης είναι σε ένα επίπεδο να είναι στην Ευρώπη και να προσπαθεί να διεκδικεί τίτλους, έτσι. Ξέρεις λίγο πολύ ότι δεν θα είσαι σε αυτό το πλάνο. Και όμως παρόλα αυτά, πας, γιατί και ο Άρισαν Μπραντ να είμαι τεράστιο, και ελπίζεις ότι θα τη μισή χαραμάδα ευκαιρίες που θα σου δοθεί, θα την αρπάξεις. Πιστεύω οι παίκτες όλοι ξέρουν τα όρια τους, ξέρουν μέχρι που μπορούν να παίξουν, ξέρουν τι θέση μπορούν να έχουν σε μια ομάδα. Και είχα γίνει και κακός πέρσι, ας πούμε, με το παράδειγμα του Πλατέλα. Ναι. Που έλεγα ότι το παλικάρι δεν είναι για να είναι βασικό στον Άρη. Τελείωσε. Ναι. Για τον Άρη που θέλουμε, που με ρώτησε την προηγούμενη φορά. Ότι ήθελα να είναι πέμπτος, τέταρτος. Ναι. Δεν ήταν για βασικός ο Πλατέλας. Όχι, γιατί βέβαια. Τον έβλεπες πώς έπεσε στη Β' Εθνική. Όχι, και είχα γίνει κακός και μου την είχαν πέσει όλοι. Εντάξει, ο Πλατέλας και ήθελα να μείνω Πλατέλας και ο πρόεδρος κάτω τον Πλατέλα και τα λοιπά. Με 120 και 130 χιλιάρια τώρα, ας πούμε. Και είδαμε την εξέλιξη του Πλατέλα. Αυτό ξέρεις τι είναι όμως, γιατί πρόσεξε. Τώρα πας, ανοίγεις, μου δίνεις ασίστ. Αυτό όμως είναι, πρόσεξε, πριν έρθουν οι μεταγραφές, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Πριν έρθουν οι μεταγραφές. Πάντα έτσι γίνεται, πριν έρθουν οι μεταγραφές. Πριν έρθουν οι μεταγραφές, ναι. Και πρόσεξε, πριν εύκολα δούμε. Εύκολα ξεχάστηκε. Πρόσεξε, μόλις είδαμε τα πρώτα φιλικά, ναι, παραδείγματος ναι, χάρη στην Ολλανδία, όπως είδες, ούτε ένας μετά δεν είπε, ακόμη τι να πω, και συγγενής σου Πλατέλα να ήταν. Να πει, παιδιά, χωρούσε ο Πλατέλας, αυτήν την ομάδα βασικός. Σε αυτό το πράγμα οι Αριανοί έχουν κάνει τεράστιο άλμα όσον αφορά ναι, το πώς βλέπουν. Έχουν κάνει από τους πέμπτους που πέφταμε και τους έκτους, με Όγιος και τα λοιπά και ξέρω εγώ παίχτες που φεύγανε, έχουν κάνει τεράστιο άλμα γιατί ξέρουν ότι ουδείς αναντικατάστατος. Και το σχόλιο που γίνεται και ταιριάζει πάντα εδώ, επαναλαμβάνω, όταν ζητάμε εμείς, το έχω ξανασχολιάσει αρκετές φορές, ζητάμε από τους διοικούντες, τους εκάστοτε διοικούντες της ομάδας, έτσι, να παραδειγματίζονται και να παίρνουν μαθήματα από τα λάθη του παρελθόντος, πρέπει το ίδιο να κάνουμε και εμείς σαν κόσμος, έτσι. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό, έτσι. Ναι. Και ένα, πάλι, η μία σύς στην άλλη. Η μία σύς πάει στην άλλη. Θα παράσουμε έτσι πριν πάμε και στο διάλειμμα, στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ. Πραγματικά, σήμερα βγήκε μία φήμη τώρα. Δεν ξέρω, σε ένα-δύο site αθηναϊκά. Ναι, μου ναι. Το έστειλε κιόλας να με και επικάρει βλέπεις, λίγο. Μια άλλη φήμη. Ο Τάσος, ο Τρέγιας μου το έστειλε κιόλας σαν το link. Όχι ότι με είπε τίποτα, με έστειλε το για link. Για ΠΑΟΚ και ναι, ναι, ναι. Πραγματικά η άποψή μου είναι ότι με έχω καταθέσει. Ναι, αλλά διαψεύτηκε αυτό, δεν ξέρω αν το πρόλαβες. Όχι, δεν το πρόλαβα. Από τον ίδιο τον Ιωσαβίδη διαψεύτηκε αυτό, έτσι. Ωραία. Άκουσε με για να θα πω την άποψή μου. Γι' αυτό ταιριάζει σε αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ότι πρέπει και εμείς. Από τα λάθη σαν κόσμος, και εγώ πρώτος, έτσι, να παραδειγματιστούμαστε από τα λάθη που έχουμε κάνει, και όχι μόνο οι διοικούντες. Δηλαδή, εγώ ήμουν και ένας από αυτούς που έλεγα τότε με Κόκε να μην φύγει ο Κόκε. Και εγώ επίσης. Και εγώ. Το λέω. Μην διώξεις τον Βιτόλο και τον πάρουν οι άλλοι. Κράτα τον Νάτσο λοιπόν, Γκαρσία τώρα, με το στυλό. Λέω, ευχαριστούμε το παλικάρι. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε. Ευχαριστούμε το παλικάρι. Έπαιξα. Άμα πάει στον Πάουκ, πάει στον Πάουκ. Δεν κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα τον έκανα και λίγο τέτοιο τον Τάσο. Γιατί όταν το Δεκέμβριο είχε ακούσει, είχε γράψει κάτι ο Ιωσαβίδης. Ναι, 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 θυμάμαι. Και τον έλεγα εδώ πέρα, σίγουρα θα υπάρχει μια λογομαχία την Τρίτη με τον Τάσο εδώ. Του έλεγα, ρε, εσύ, γιατί καλύτερο έρχεται, μου έλεγε ο Λιμιός. Ναι. Ο Λιμιός. Ωραία.
Και τώρα του λέω εντάξει, τον έγραψα έτσι για να. Του λέω εντάξει, εσύ θα πάρετε, λέω το παλικάρι, λέω αλλαγή του λιμιού. Το λέω εσύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και μου λέει και οι δύο παικταράδες. και εδώ μπροστά μου βλέπω. Εντάξει, δεν αφισβήτησε την αξία του, όχι. Και εντάξει. Εδώ μπροστά μου βλέπω άλλο σκηνικό με τα νέα του Ολυμπιακού. Ο Ματέο Γκαρσία λέει: είπε στη Λας Πάλμας, θέλω να πάω στον Ολυμπιακό. Στο καλό. Τρέχα γύρευε, εντάξει. Όπου θέλει να πάει, εγώ επαναλαμβάνω. Συμφωνώ ότι ο λαό του Άρη έχει κάνει τεράστια άλματα. Οι περισσότεροι τον έχουν ξεχάσει τον Γκαρσία. Περίμενε. Θα το δούμε αν πάει στον ΠΑΟΚ και εκείνο το τέτοιο. Πρόσεξε. Δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα γίνει ο Χαβίτο του. Ο νέο Χαβίτο που πήγε στον Ολυμπιακό και κατέληξε στο Πανθρακικό. Όταν λέμε ότι έχουμε κάνει. Φυσικά ο Άρης έχει πάρα πολύ κόσμο και σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιε. Διαφορετικές ελάχιστε. Αν γίνει αυτό που σου λέω και πούν οι περισσότεροι ότι ας πάει ρε παιδί μου τι να κάνουμε, ήταν παίκτης μας, πρόσφερε και δεν ήταν στο χέρι μας να τον κρατήσουμε, έτσι. Δεν έχουμε τα χρήματα να δώσουμε 3 εκατομμύρια που ζητάει η Λας Πάλμας. Λοιπόν, το παλικάρι υγεία να έχει όπου και να πάει, θα το θυμόμαστε, πρόσφερε στην ομάδα ένα χρόνο, έτσι. Ναι. Πρόσφερε. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες σαν τον Γκαρσία και καλύτεροι και λίγο χειρότεροι, θα έρθει ένας από αυτούς στην ομάδα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η σωστή, πιστεύω, αντιμετώπιση. 100%. Έτσι πιστεύω. 100%. Τώρα θα μου πεις, αν τα έλεγα αυτά, αν ήμουν 30 χρονών ή 25. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Γιατί τι σχέση έχει η ηλικία. Παίζει ρόλο πάντα. Όσον αφορά τα μυαλά και το πώς σκέφτεσαι. Ρόλο, παίζει ρόλο. Υπάρχουν πολλοί πιτσιρικάδες που βλέπω και διαβάζω αυτό. Που ξέροντας τα λάθη του παρελθόντος, με Κόκε, με Γκαρσία, το στυλό, το άφησε ο πρόεδρος να υπογράψει κτλ. Τον άφησε το στυλό και πήγε στην προετοιμασία, θα υπογράψει τον πρόεδρο. Μπράβο, και κλείσει τον πρόεδρο και κάνει τον πρόεδρο και ο Γάμα Εθνική ο Άρης. Και ο Νέτο, και μην ξεχνά τον Νέτο που ήταν αγαπητό. Ο Νέτο λέει χάρισε και 400.000. Ο Νέτο δεν ξέρω τι χάρισε. Σε μία. Δεν αφισβητώ αυτό που λες. Ναι. Λέω όμως ότι σε μία, δεν θυμάμαι ποια περίοδο, συχνά πυκνά το λέω αυτό, που ήταν να υπογράψει κάποιο το συμβόλαιο. Είπε: αν δεν με θέλετε, πάω στον ΠΑΟ. Ναι, εντάξει. Ναι. Στο καλό. Ο περισσότερος αργιανός λαός την έχει γυρίσει αλλιώς τη δουλειά, ναι. Τη βλέπει αλλιώς. Έτσι. Αυτό είναι πρόοδος. Και έχει εμπιστοσύνη και στον τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή έτσι. Και στον πρόεδρο. Έτσι. Γιατί τουλάχιστον με τις περσινές επιλογές μας έχουν αποδείξει ναι, ότι. Ουδείς αντικατάστατος. Έτσι, και έτσι πρέπει, και όχι μόνο τώρα, γενικά έτσι πρέπει να είμαι. Πω, τι έβγαλα εδώ, παιδιά. Κόπηκα πουθενά. Έλα, πάμε διάλειμμα και να δω τι έχεις. Έλα, παιδιά. Αίμα, έχω. Αίμα, να δω τι έχεις. Κάνα ξύνησε το σύνορα. Ξύνω με μία ώρα, παιδιά. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ημωραγώ έτσι κι αλλιώς. Άμα έρθω σε επόμενο, μετά το διάλειμμα, άμα ζω, θα είμαι εδώ. Θα την κάνω εγώ, δεν τελειώσω εγώ την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα. Κιτρινό μαύρη βερσιόν σήμερα. Αντώνη και Ζάχο πίσω από τα μικρόφωνα. Λοιπόν, ανοίγουμε και τις γραμμές. Εμείς θα πούμε πραγματάκια έτσι. Έχουμε 2-3 πραγματάκια να πούμε. Θα ανοίξουμε όμως τις γραμμές. Όποιος θέλει και μπορεί να μας τηλεφωνήσει να μας πει την άποψή του, τα σχόλιά του, το οτιδήποτε. Όπως φυσικά υπάρχει και στο Facebook, στον τοίχο μου, το πώς της εκπομπής. Μπορείτε να γράψετε την άποψή σας, να την διαβάσουμε εδώ στον αέρα και να τη σχολιάσουμε, αν χρήζει σχολιασμού. Λοιπόν, λέγαμε, Αντώνη, για τους παίκτες που αποτελούν ήδη παρελθόν. Η Τζόγλου, είπαμε, Βαλεριάνος, Πάμπης Παυλίδης. Παύλης, ναι. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ για τον Μερέντεθ. Πώς λέει, Μενέντεθ, ότι. Ναι, δύο ομάδες κιόλας. Μακάρι, λέει. Ναι. Μακάρι. Φυσικά, μακάρι, γιατί πρόσεξε, μακάρι, είχε μακάρι. Περάσει λίγο στα ψηλότερα και όλοι νομίζαμε, εγώ τουλάχιστον έτσι νόμιζα, τον Δεκέμβριο, ότι τον είχαμε αποτελούσει παρελθόν. Όχι, αλλά φυσικά, είχε διαιτές. Διαιτές. Και πάνω από 100.000. Ναι, και μεγάλο συμβόλαιο για τα δεδομένα. Μεγάλο συμβόλαιο. Ναι. Εντάξει, όπως είπαμε, θα γίνουν και στραβές. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό δεν μπορεί 100% να είσαι επιτυχία. Και πιστεύω ότι το πρόσημο ήταν θετικό και κατά πολύ. Άρα, τους ευχαριστούμε. Ειδικά τα παιδιά που ήταν και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μην ξεχνάμε. Τώρα πιστεύω ότι ήταν λίγοι αυτοί που. Ποιοι είναι αλήθεια, αυτό είναι. Εντάξει, ένας είναι ο Τζανακάκης σίγουρα, ο οποίος από ό,τι άκουσα. Ο Τζανακάκης θα αποτελέσει παρελθόν. Ψάχνω ομάδα, ξέρω εγώ, Β' Ιταλίας, Β' Ισπανίας, θα σε γελάσω. Ναι. Ο Τζανακάκης, γιατί πήραμε έναν παίκτη έτσι και υπάρχει, μην ξεχνάμε και τον Κωνσταντινίδη. Ένας από τους δύο, εγώ θέλω. Κάποιος από τους δύο θα μείνει, ναι. Θα αποτελέσει τώρα, βέβαια, παρελθόν. Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με το Σούντγκρεν όσον αφορά την Ευρώπη. Γιατί αυτό έχουμε είναι μπάχαλο εκεί πέρα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον. Δεν μπορεί να πα με ένα μόνο δεξιμπάκ. Γιατί τον είδα μέσα τηλεφωνεί και μιλάει ο Νίκος Παπαδόπουλος για το ρεπορτάζ. Αυτό είναι. Όταν λέμε τι ρεπορτάζ, να σου πει, και αυτό δεν ξέρει. Δεν είπανε ότι θα στείλουν. Έστειλε ο Άρης ερώτηση στην ΕΠΟ αν μπορούμε να το. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.
να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Είναι λίγο... Ο Άρης έστειλε στην ΕΠΟ. Ναι, για να διευκρινιστεί αν ο νέος νόμος θα ισχύσει από φέτος. Ή... Ο νόμος ο οποίος λέει ότι. Ότι ένας παίκτης μπορεί ή δεν μπορεί να παίξει είναι... σε μια άλλη ομάδα εφόσον έχει παίξει προκριματικά με μια άλλη. Σωστά. Άρα αυτόματα, πρόσεξε τώρα, ωραίο αυτό. Άρα αυτόματα, αν λέμε, πει η ΕΠΟ, δεν ξέρω εγώ, η UEFA ποιος, ότι άμα παίξει Champions League δεν μπορεί να παίξει σε άλλη ομάδα. Δεν μπορεί, αυτόματα... να παίξει, δεν μπορεί να παίξει τα προκριματικά με άλλη ομάδα. Μπορεί να παίξει μόνο εφόσον μπει στους ομίλους. Εμείς τα προκριματικά το θέλουμε. Εμείς εκεί θα παλέψουμε. Τι είμαστε η Μπαρτσελόνα που είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε. Τώρα να σου πει όχι, δεν μπορεί να παίξει και να πας με τι να πας δεξιμπακ. Ναι. Μα αυτό λέω. Αν ήμασταν σίγουροι, ήμασταν σε ένα επίπεδο που τους βλέπαμε τους άλλους σαν μερμήγκια. Εντάξει, αν και εγώ πιστεύω ότι ο Σούντγκρεν με τη μία ή την άλλη, όχι ότι θα έρθει νωρίτερα. Ναι. Γιατί αυτά τα ότι έχει καλό όνομα στην ΑΕΚ και ότι τον σέβονται λόγω του πατέρα. Εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ. Καλά, βερεσέ είναι αυτά. Αυτά τα ακούω βερεσέ. Αυτά είναι δημοσιογραφικά. Αυτά είναι αστεία. Ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί. Έχει όνομα και του βγάλανε βίντεο και ξέρω εγώ το σέβονται κτλ. Αν ήταν, θα είχε έρθει ήδη. Τουλάχιστον λοιπόν, να μην παίξει στον πρόκο προκριματικό. Δηλαδή θα παίξει με, φαντάζομαι θα παίξει ΑΕΚ με κανένα λοιμό. Δεν χρειάζεται ο Σούντγκρεν εκεί πέρα. Ναι. Όπως έλεγε ο Χρήστος Τσαλτίδης. Πιο τέτοιο είναι αναγκαίο να παίξει στο επόμενο μάτι που παίζει με την πρωτοπόρο του ειδικού πρωταθλήματος και να του βοηθήσει εκεί πέρα να ανέβουν στην πρώτη θέση. Ναι. Παρά να παίξει στο πρώτο προκριματικό του Champions League. Όχι, εγώ διαφωνώ. Καταρχάς η ΑΕΚ θα έπρεπε ήδη να έχει βρει δεξιμπακ. Δεν έχει βρει ακόμα δεξιμπακ. Αυτό τι είπε ο κ. Τσαλτίδης, ότι θα είναι πιο προτιμότερο να παίξει για να κερδίσει να ανέβει στην πρώτη θέση παρά να παίξει στο πρώτο ναι, γιατί στο Champions League το πρώτο προκριματικό γύρο με κανένα λοιμό θα παίξει. Ναι. Δεν θα πρέπει ήδη να έχει βρει αντικαταστάτη του Σούντγκρεν. Τι θα τον βρει τελευταία στιγμή, θα τον βρει. Φίλε, μας διάζεται, κάνει ΑΕΚ εμάς. Λέμε τι γίνεται, τίποτα. Ρε φίλε, λέμε τώρα. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Έχουν ένα μήνα διακοπή αυτοί. Ναι. Το 6 του μήνα μέχρι 25 έχουν διακοπή. Ναι. Δεν θα έπρεπε να έχει βρει ήδη δεξιμπακ. Βασικά επειδή. Δεν θα κάνει ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο. Δεν θα έπρεπε να έχει βρει ήδη δεξιμπακ. Επειδή όταν το καλοκαίρι ξαναβγήκε στο προσκήνιο η περίπτωση του Σούντγκρεν. Και επειδή θυμάμαι πόσα ζητούσαν οι Σουηδοί το Δεκέμβριο, θα ήταν μια καλή έτσι, περίπτωση να μάθουμε πόσα έδωσε ο Άρης. Εγώ δεν ξέρω ακόμη πόσα έδωσε. Γιατί το Δεκέμβριο ζητούσαν 250, ο Άρης θα έδινε σε 225 και είπαν όχι. Άρα με δεδομένο ότι το Δεκέμβριο αυτός θα ήταν τελείως ελεύθερος, έτσι. Μέχρι το Δεκέμβριο νομίζω, αν θυμάμαι καλά ήταν το συμβόλαιο. Όχι, από το Δεκέμβριο και μετά θα μπορούσε να μιλήσει με ομάδα. Άλλον ένα χρόνο. Ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ νομίζω ότι το Δεκέμβριο. Το συμβόλαιό του τώρα τελειώνει, τον Ιούνιο. Αυτή τη χρονιά τελειώνει το συμβόλαιό του. Ναι. Εγώ νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, δεν σου πάω κόντρα. Θυμάμαι ότι τελείωνε το Δεκέμβριο το συμβόλαιό του. Θα ήθελα να ξέρω. Δεκέμβριο, αυτό είναι Δεκέμβριο. Αυτό είναι Δεκέμβριο. Αυτό το κλείναμε αν τελείωνε το συμβόλαιό του. Αυτό σου λέω. Όχι, δεν είναι αυτό που λες. Αυτό σου λέω. Είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο και θα μπορούσε από το Γενάρη να βρει άλλη ομάδα. Ωραία. Θα ήθελα να ξέρω πόσο από τα 250 έπεσε. Έχει σημασία. Βέβαια έχει σημασία. Για μένα έχει. Αν είναι 100 ή 150. Για μένα βέβαια δεν πληρώνω εγώ. Αν είναι 100 ή 150 δηλαδή. Άκουσε με. Για μένα δεν έχει σημασία. Φίλαθλος είμαι, οπαδός είμαι. Θέλω το καλύτερο για την ομάδα μου. Δεν πληρώνω εγώ. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία για το Ζάχο για να δω τους χειρισμούς. Να δω πώς χειρίζει. Για μένα. Έτσι. Ειδικά αν είναι έτσι όπως το θυμάμαι καλά. Αν το θυμάμαι καλά. Ότι το Δεκέμβριο τελείωνε το συμβόλαιό του. Λοιπόν. Δεν τελείωνε το Δεκέμβριο. Ωραία. Το θέλω, δεν επιμένω. Όταν είχε για ακόμα κάτι, ένα χρόνο επαναλαμβάνω, συμβόλαιο. Όταν για κάτι δεν είμαι σίγουρος, δεν επιμένω ποτέ. Να είσαι. Αυτό που νομίζω το ξέρεις. Άρα, εγώ θα ήθελα να ξέρω, ναι. Από τα 250, τι δεχτήκαμε να δώσουμε, έτσι. Είναι για μένα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην τον έχει στο UEFA τώρα. Πόσα έδωσε ή δεν έδωσε, δεν είναι για μένα. Ωραία, δεν έχει σημασία. Φυσικά, φυσικά πρέπει να τον έχουμε στο UEFA και πρέπει να τον έχουμε από το πρώτο παιχνίδι. Το ακόμη και αν παίζουμε. Τελειώνει 31-12 του 19. Ωραία. Εσύ τον κλείνεις από τώρα γιατί ένα εξάμηνο νωρίτερα. Ναι, ναι, ένα εξάμηνο νωρίτερα μπορείς να τον κλείσεις. Αλλά για να έρθει τώρα πρέπει να δώσεις κάποια λεφτά. Άρα δίκιο είχα. Ναι, άρα... όχι τον προηγούμενο. Τώρα τον Δεκέμβριο αυτόν εννοείς. Ναι. Ναι. Άρα που σημαίνει τι αυτό. Που σημαίνει ότι αν δώσαμε για μένα, για μένα, για τη δική μου λογική, έτσι, πάνω από 50.000 δεν θα έδινα εγώ. Άστο να έρθει το Δεκέμβριο τέταρτο. Να έρθει το Δεκέμβριο χωρίς φράγκο. Όχι, δεν θα έρχονταν το Δεκέμβριο. Το πότε Δεκέμβριο θα. Ναι, τον άλλον Δεκέμβριο. Αυτό το Δεκέμβριο μας έρχεται. Ναι. Και τι θα κάνετε, ποιο το νόημα. Εντάξει. Θα άρχισε χωρίς βασικό δεξιμπάκ. Λέω. Άρα θα έρχονταν για αλλαγή. 250 πόσο πέσαν, ρε φίλε. Το Δεκέμβριο το χάνουν τον παίκτη. Αυτό σου λέω. Δηλαδή γίνεται να δώσαμε 250. Τον Δεκέμβριο δεν τον χάνουν τον παίκτη. Τι τον κάνουν.
Εντάξει, θα έπαιζε μέχρι το. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι το σουηδικό πρωτάθλημα το Δεκέμβριο τελειώνει. Ναι. Αλλά θα έβγαζε τη χρονιά. Χεστήκαν αυτοί, συγγνώμη για την έκφραση, εάν θα το χάσουν ή θα το χάσουν. Εφόσον το πρωτάθλημα του τελειώνει. Ωραία, ωραία. Λέω. Δεν καίγονται αυτοί. Εσύ καίγεσαι και βασικό. Ακριβώς επειδή εγώ καίγομαι και εγώ τον θέλω. Τον θέλω και από το πρώτο, ακόμη και αν παίζουμε. Συγγνώμη που θα το πω, δεν είναι τέτοιο. Και με τυφλούς να παίζουμε. Τον θέλω να παίξει. Τι θα πήρε με καφενείο, τι είναι. Όπως βλέπουμε εμείς καφενείο τον πρώτο, έτσι βλέπει και το καφενείο τον Άρη σαν καφενείο. Λέει, αμά να πέσουμε με τον Άρη. Το σίγουρο είναι ότι έχει γίνει ένας χειρισμός περίεργος και πρέπει να μάθουμε τι θα γίνει. Άρα, sorry, δεν έχει. Εγώ το θέλω από το πρώτο παιχνίδι. Τι θα πει εύκολος αντίπαλος. Η τέτοια που παίξαμε και αποκλειστήκαμε, τι ήταν, δύσκολος. Με το αυτογκολ του Γκαρσία. Δεν λέω για το δικό μας το πρώτο παιχνίδι. Δεν λέω για τη ΑΕΚ το πρώτο παιχνίδι. Ούτε με ενδιαφέρει η ΑΕΚ. Ας βγει τελευταία. Ας πέσει η Β' Εθνική. Σοβαρά μιλάμε. Αυτό που έχεις υπογράψει είναι ο παίχτης να έρθει μετά το πρώτο ματς της ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει ο παίχτης. Εγώ, τι είσαι εσύ. Α, ένας φίλαυλος του Άρη. Λέω ότι πρέπει να είναι από το πρώτο παιχνίδι. Εδώ. Τι γίναμε. Μπαρσελόνα και τους βλέπουμε άλλους στο πρώτο. Είμαι εύκολος. Τι θα πει εύκολος. Μην εξάπτεσαι. Δεν εξάπτω, με αυτό απλά. Το σκεπτικό ο Άρης έκλεισε το Σούντγκρεν. Ναι. Απλά έγινε ένα μπέρδεμα με τον ώμο. Ναι. Ο ώμο άκουσα. Ναι, με τον ώμο. Ωραία. Οι παράγοντες του Άρη ξέραν ότι δεν πειράζει. Ωραία. Αν θα παίξει με την ΑΕΚ προκριματικά. Μπορεί να παίξει με τον Άρη. Ας το αφήσουμε αυτό το ρε και είπαμε θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό ακόμη, τώρα από την αναφορά την κάναμε με το, από ό,τι κατάλαβα, με το ένας μάν θα μείνει ο Τζανακάκης και ο Κωνσταντινίδης. Από ό,τι κατάλαβα και οι δημοσιογράφοι, μην πω και του Άρη, δεν ξέρουν τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Ο νόμος έχει αλλάξει. Απλά δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει από φέτος ή από του χρόνου. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Το ρεπορτάζ θα τρέξει, θα δούμε τι γίνεται και με το Σούντγκρεν. Εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι πρέπει να είναι από το πρώτο παιχνίδι, ακόμη και αν παίξουμε, δεν ξέρω. Πείτε ποια είναι η εύκολη. Έχει πρόβλημα αν δεν παίξει από το πρώτο. Δεν έχει δεξί μπακ. Ναι. Βασικό. Όχι, μπορεί να παίξουμε όπως λες και εσύ με κάποιο πολύ εύκολο αντίπαλο. Δεν είπα εγώ για εύκολο αντίπαλο σε εμάς. Δεν είπα για εμάς. Πάμε λοιπόν. Έχεις Κωνσταντινίδη, Σόουζα. Ναι. Και ρώτησες ποιοι άλλοι είναι να φύγουν. Ναι, είναι μόνο ο Τζανακάκης. Έχουν μείνει από αυτούς ενώ που ήταν Β' Γ' Είναι μόνο ο Τζανακάκης. Στο κέντρο δεν έχει άλλον. Έχουν φύγει όλοι αφού έφυγε και ο Ιτζόγλου. Και μπροστά. Ο Διαμαντόπουλος είναι. Διαμαντόπουλος. Εδώ είναι το άλλο παζλ. Το άλλο, συγγνώμη, όχι παζλ, συγγνώμη. Εδώ είναι ο άλλος γρίφος όσον αφορά, διότι με την καλώς εχόντων των πραγμάτων απόκτηση του Ιντέγε που όλοι... Το θέμα με το Διαμαντόπουλο... Γινόμαστε τρεις εκεί. Θα μου πεις, καλά δεν χρειαζόμαστε τρεις. Τρεις χρειάζεσαι. Το θέμα με το Διαμαντόπουλο είναι αν το παλικάρι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί έχει το πρόβλημα στη μέση του, το οποίο έκανε χειρουργείο. Πώς, γιατί... Εγώ είχα ακούσει από εκπομπές του Άρη ότι... Κάνανε συνάντηση και του είπανε, αν μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, εμείς για τρίτο, γιατί όχι. Θέλω. Γιατί όχι, βεβαίως. Θέμα αν μπορεί να παίξει το παλικάρι, μπορεί το παλικάρι να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο. Όπως φυσικά και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε, αν ο Άρης στοχεύει, που δεν βλέπω ότι στοχεύει, σε αμυντικό χαφ. Στοχεύουμε ή όχι. Δεν ακούσε 5 με 7. Συγγνώμη, ρε φίλε, σχολάω 5 παρά να φάω να κάνω δεν να κοιμηθώ. Δεν ακούσω όλα μπαοτάρι, ρε. Συγγνώμη, και εκείνη την ώρα κοιμάμαι. Τι να κάνω. Να τον βγάλουμε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να μας πει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν χρειάζεται να τον βγάλει, επειδή τον άκουσα εγώ. Είπε ότι δεν είναι και τόσο σίγουρος εάν θα συνεχίσει ο Μπάσα στον Άρη. Αυτό είναι, συγγνώμη, ένα καλό νέο και το λέω. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό νέο. Εγώ το λέω, δεν έχω ντροπές. Δυστυχώς, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Για τα λεφτά που παίρνει ο συγκεκριμένος παίκτης. Ναι. Ωραία. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο Μπάσα είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε με περγαμηνές, με καλό βιογραφικό, έτσι. Όχι εντυπωσιογραφικό, για καλό. Και σιγά το ελληνικό πρωτάθλημα που θέλει και καλύτερο βιογραφικό. Άμα έχασε τη θέση του Ματίγια τώρα, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτά που έδειξε στο χορτάρι, γι' αυτό λέμε πάντοτε, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο το σύμβολο του Μπάσα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε, ό,τι δείξει στο χορτάρι, είτε μεγάλο όνομα, είτε γνωστός είτε άγνωστος, στο χορτάρι είναι ο καθρέφτης. Είχα μια κουβέντα με φίλους Μαριανούς και συγγενείς, πώς θα γίνει να πάρουμε άλλο αμυντικό χαφ. Για μένα ο Άρης θέλει ένα βασικό αμυντικό χαφ, δεν ξέρω τώρα, λίγο με τον Ολλανδό που ήρθε, λίγο έχασα την μπάλα εκεί στο κέντρο. Εγώ δεν το... και, συγγνώμη, και λόγω σωματοδομής δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αμυντικό χάφο. Εκεί έχασα λίγο την μπάλα. Το παιδί που θα παίζει αυτό. Ναι. Το πήρανε για βασικό, αλλά πού θα παίζει. 4-3-3, 4-4-2. Κοίτα, από ότι. Λίγο εκεί μπερδεύτηκαν αυτά. 4-3-3. Λένε αν μπορεί 4-2-3-1. Τώρα γίναμε και. Αναλύουμε και συστήματα που δεν είναι. Υποτιθέστε ότι παίζει 4-3-3 λοιπόν, θέλει να. Ναι. Αποδεσμευτεί ο Μπάσα για να πάρει μια αμυντική χαφάρα. Έτσι, βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Με ύψος, διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχει σιώπη 1,70, τον Ολλανδό 1,69. Αυτό που έλεγα δηλαδή εγώ, έναν σιώπη
έγχρωμο, μαύρο, τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Ναι, ένα κεφάλι πιο ένα ψηλό. Ένα Ρίκη Φατή ή Μανώλη Σιώπη. Ναι, ο Ρίκη Φατή, συγγνώμη, πάλι θα τα κάνουμε. Ο Ρίκη Φατή δεν ήταν αμυντικό χαφ. Για το ύψος μιλάω. Ναι, α, για το ύψος. Ναι. Στο 4-3-3 δεν υπάρχει αμυντικό χαφ. Ήταν καλός παίκτης, δημιουργικός, δεν έκοβε ούτε με αλυσοπρίωνο. Λοιπόν, γι' αυτό είπα θέλουμε... ένα Ρίκη Φατή Μανώλη Σιώπη. Ναι. Ύψος και. Θέλουμε ύψος και θέλουμε. Δηλαδή Killer. Το Σιώπη σε μαύρη εκδοχή. Το Βολιβιανό Νάτσο Γκαρσία Μανώλη ναι, Σιώπη. Σε μαύρο το θέλουμε. Δεν πειράζει λίγο να φοβίζει. Γιατί πολλοί και πολλούς μαύρους έχουμε μαζέψει. Πλέον είναι, το μαύρο είναι η κανονική έκφραση και όχι το έγχρωμο. Το έγχρωμο λέει είναι πλέον η ρατσιστική. Το έγχρωμο είναι ρατσιστική. Black Power δεν λένε. Ναι. Black Brother κτλ. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν βλέπω όμω. Άρα όπω είπε και εσύ και έτσι φαίνεται, προσπαθεί ο Άρης να απαλλαχθεί από ένα συμβόλαιο το οποίο ήρθε με προοπτικές και με καλό βιογραφικό, δεν έδειξε αυτά που περιμέναμε στο γήπεδο. Εξαρτάται τι έχει στο μυαλό του παίχτης. Αν ο παίχτης θέλει να είναι τρίτη αλλαγή, γιατί τρίτη αλλαγή θα είναι. Ναι. Ή έχει βλέψεις και, και πιστεύει ότι μπορεί να αποδώσει και να πάει σε άλλη ομάδα για να πει βασικός, ή θα κάτσει πάνω στο συμβόλαιο του που είναι τεράστιο. Το θα κάτσει στο συμβόλαιο του. Ένα ακόμη χρόνο έχει. Ναι. Ένα ακόμη χρόνο. Ναι, μπορεί να κάτσει στο συμβόλαιο του. Φυσικά μπορεί να κάτσει. Φυσικά. Υπέγραψε συμβόλαιο και είναι μεγάλο συμβόλαιο. Είναι μεγάλο, ναι, όντως. Νομίζω πάνω από 200.000 είναι του Μπάσα. Ας πούμε 200 για να είμαστε. Μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι να δούμε τον Μπάσα τουλάχιστον. Εντάξει, μιλάμε για εξωφρενικά λεφτά, έτσι. Για τον Άρη είναι. Είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο πλέον για τον και Άρη. Και για τον Άρη και για τη θέση που προορίζει τον Μπάσα να έχει την επόμενη χρονιά. Φυσικά, δεν μπορεί να έχει αυτό το συμβόλαιο στον πάγκο εννοείς. Βέβαια με τον τραυματισμό του Σιώπη. Επαναλαμβάνω, πάει όμως το πρώτο σχόλιο ότι δεν μπορούμε, έτσι, όταν κάνει επιλογές και όταν κάνει πολλές επιλογές, δεν μπορεί να έχει το 100%. Είτε είναι μικρό το συμβόλαιο είτε εντάξει, μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θεωρώ χειρότερο, παρότι το συμβόλαιο είναι μικρό, αυτού του Μερέντεθ. Πώς λεγόταν. Βέβαια, το, βέβαια. Του Μερέντα. Ναι, λοιπόν, 120.000 να θυμάμαι πολύ. Σε αυτό βρήκαμε όμως τη λύση. Εντάξει. Ναι, πάλι εντάξει. Καλά, βρήκαμε πάλι βρήκαμε τη λύση. Βρέθηκαν κάποια καλά παιδιά και στην Ισπανία. Τον θέλουν, λέει, κάτσε, δεν έχει κλείσει ακόμη. Τον θέλουν δύο ομάδες. Εγώ λίγο αυτά δεν πολύ πιστεύω κι αυτό που είναι αλήθεια. Μακάρι να έχουν δίκιο τα ρεπορταζιακά. Πιστεύω θα βρει ομάδα. Ναι, εντάξει, θα δει όταν υπογράψει. Μακάρι. Ναι. Άρα, εγώ θεωρώ χειρότερη αποτυχία του σε σχέση με το συμβόλαιο του Μενέντεθ παρά του Μπάσα. Ο Μπάσα έπαιξε και 2-3 καλά ναι, παιχνίδια. Ναι. Ο άλλος, τέλος πάντων, εντάξει, θα το αφήσω γιατί θα γίνω κακός για άλλη μια φορά. Λοιπόν, έχουμε και τον. Είπαμε και για το. Έχουμε φυσικά και την έλευση την Τετάρτη έρχεται από ότι δεν έχει ακόμη οριστεί. Το τέρας. Δεν ξέρουμε, όχι οριστεί, λάθος έφραση, την ώρα που θα έρθει την Τετάρτη ο Μπράουν Ιντέγε. Θέλω λίγο την άποψή σου για τον Ιντέγε. Φυσικά την άποψή σου. Δεν τον παρακολουθήσαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Τα τελευταία πλάνα που έχουμε στο μυαλό μας είναι ο Ιντέγε, το Ολυμπιακό, έτσι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άρα, θεωρείς ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα ή όχι? Όσον αφορά τον Ιντέγε, έχω λίγο τις επιφυλάξεις μου. Έχεις επιφυλάξεις. Ναι, έχω τις επιφυλάξεις. Ναι. Γιατί ποτέ δεν κατάλαβα πώς αυτός ο παίκτης έγινε ξαφνικά των 700-800 χιλιάδων συμβόλων. Έτσι, σε όποιο πρωτάθλημα και κάνεις ένα καλό πρωτάθλημα. Και τι, εντάξει, συγγνώμη, και ο Γιουνέση έβαλε 19 γκολ πρόπερση. Ναι. Να τον κάνουμε δηλαδή ένα εκατομμύριο. Όχι, εντάξει. Και φέτος έβαλε 10 γκολ με τον Άρη. Συγγνώμη, ο Γιουνέση έχει μικρό συμβόλαιο δηλαδή για τον Άρη, για τα δεδομένα του δεν Άρη. Έχει τον... Είπα, δεν κατάλαβα ποτέ πώς ένας παίκτης έγινε των 700-800 χιλιάδων ευρώ. Επειδή, άκουσε. Ο Ιντέγε, επειδή έπεσε στον Ολυμπιακό που έπαιζε Champions League τότε, γι' αυτό έγινε 17 εκατομμύρια δώσαν, να θυμάμαι καλά. Οι... 12. Και σε αυτό ένα 3,5 το χρόνο. Λοιπόν, οι Κινέζοι? Ναι. 3,5. Έτσι γίνεται, φιλότα. Αν ο Άρης έπαιζε, συγγνώμη, Champions League, τα ίδια θα έδιναν για τότε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ο παίκτης είχε. Αν την ίδια χρονιά την έκανε στον Άρη, θα ήταν το 1/5 τα χρήματα. Τι να έτσι πω. Είναι γι' αυτό δεν δε τα κατάλαβα. Ο παίκτης είχε 3 καλές χρονιές με Δυναμό Κιέβου. 3 καλές χρονιές. Ναι. Μετά είχε το άτυχο πέρασμα από την Αγγλία. Okay, εντάξει. Είχε τις δύο καλές χρονιές στον Ολυμπιακό. Ναι. Ξαφνικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει, κοίτα να μου πει. Έτσι okay. Γίνονται. Από ό,τι όμως μάθαμε, ο παίχτης κλείστηκε με fair deal. Ικανοποιητικό ναι. Deal, δίκαιο deal από την ΠΑΕ. Ναι. Δηλαδή ένα βασικό ποσό και μετά, αν πιάσει τους στόχους. Που οι στόχοι μπορεί να είναι γκολ, είτε μπορεί να είναι είσοδος στους ομίλους κτλ. Είσοδος στους ομίλους, που άμα μπούμε στους ομίλους, ούτε καν μας ενδιαφέρει. Γιατί θα πάρουμε πολλά καλά, λεφτά. Καλά, ναι, όντως. Ναι. Έχει αναβαθμιστεί. Μακάρι να βγει. Επειδή το συζητούσαμε, δεν είναι κακό και στο διάλειμμα, έτσι. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Δηλαδή, αν δεν ξέρω αν ήταν βέβαια σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί ακούστηκε λίγο και το όνομά του, έτσι. Δεν ξέρω, ακούστηκε το όνομά του, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν αληθινό, αν υπήρχε ενδιαφέρον από τον Άρη. Εγώ από τους δύο, όχι ο Ιντέγε, τον πιστεύω τον Ιντέγε.
πιστεύω ότι είναι θορυκτό και είναι ένας παίκτης και με κεφάλι και γρήγορος και τρίπλα. Τουλάχιστον αυτά που είχε δείξει τον Ολυμπιακό. Αυτά τα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Δεν ξέρουμε αν τα δούμε στον Άρη. Ότι υπάρχουν, υπάρχουν σαν ικανότητες. Από τους δύο, εγώ λέω, αν υπήρχε ότι παίζαμε σε δύο ανάμεσα σε Ιντέγια και Ασαριφάτ, εγώ προτιμούσα τον Ασαριφάτ να σου πει. Βάσει στατιστικών ναι. των παρουσιών του, δηλαδή και τα γκολ και τα λοιπά, ναι. ο Ιντέγια είναι καλύτερος. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε, βέβαια. Λοιπόν, ο Ασαριφάρ δηλαδή δεν δοκιμάστηκε σε κάνα man-a-man πρωτάθλημα, αλλά δοκιμάστηκε στον Ολυμπιακό, όπως δοκιμάστηκε και ο Ιντέγια, και από εκεί και πέρα ναι, σε κάτι ομάδες. Μην ξεχνάμε και ο Ιντέγια, για να τα λέμε όλα και τις παραμέτρους να τις βάζουμε όλες, ο Ιντέγια ήταν στον καλό Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Με ομαδάρα το Ολυμπιακός. Ναι. Ενώ ο Ασαριφάρ ήταν στον Ολυμπιακό του. Έχω πάρει την κατηφόρα ήδη. 17-18, ναι. Ναι, έχω πάρει την κατηφόρα και παίζω με υψηλό λιμά. Κακά τα ψέματα, έτσι. Γιατί ο Ιντέγια είχε από πίσω. Είναι δύο χρόνια μικρότερος ο Ασαριφάρτ. Από τύπο. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε έτσι φιλολογικά. Από τον Χρήστο Ζαλτίδη δεν υπήρχε θέμα Ασαριφάρτ. Ποτέ. Λέμε έτσι, παρουσιάστηκε. Λέει κανένα τον τοπουλέν του Καρυπίδη, ξέρω εγώ. Καλά, αυτά τώρα πολύ. Εντάξει, δεν ακούστηκε ποτέ. Πολύ έτσι, αυτά. Εντάξει, δεν τα πολύ. Εσύ είναι πιο ψηλό ο Ασαριφάρτ κτλ. Μακάρι να βγει ο Ιντέγια. Μακάρι να βγει. Βασικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μακάρι να έχει όρεξη για μπάλο ο άνθρωπο. Γιατί να σου πω γιατί όταν πα στην Κίνα, όταν επιλέγει να πα. Όταν στα 28 σου, στα 29 σου, που είναι η καλύτερη σου ηλικία. Επιλέγεις να πας στην Κίνα μόνο και μόνο για τα λεφτά. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φιλοδοξίες. Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φιλοδοξίες. Αυτό για να, μην, να, ναι. να, για να βάζουμε όλα. Εμένα αυτό στο με προβληματίζει. Τραπέζι, έτσι. Αυτό με προβληματίζει. Ναι. Από την άλλη, δεχόμενο τα μπόνους που του έβαλε η ΠΑΕ. Ναι. Που δείχνει... δεν ξέρουμε ποια είναι. Ναι. Δείχνει ότι το παιδί θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή. Έτσι. Μακάρι. Για να βάζουμε όλους τους παραμέτρους, να μην τα παρουσιάζουμε όλα καλά. Να μην τα ισοπεδώνουμε. Πρόσεξε, γιατί υπάρχουν και οι δύο πλευρές του. Του ποταμιού, κάποιοι τα παρουσιάζουν όλα ναι. άσχημα και κάποια όλα καλά. Ανάλογα με το τι θέλουν. Ναι. ναι. Ανάλογα με ποιον γουστάρουμε, και όχι μόνο για τον, τώρα, για τον Ιντέγια ή τον Ασαριφάν ή οποιοδήποτε. Γενικά, ένα παίκτη τον γουστάρουμε, θα πούμε μόνο τα άσχημα. Σκοπός είναι να λέμε και από τις δύο, ναι, ναι, ναι. και τις δύο όχθες του ποταμού και να πέφτουν ίσως όλες οι παραμέτρους. Θα μπορούσε το παλικάρι τώρα να το τρενάρει μέχρι το τέλος Αυγούστου και να δεκλιτώσει και την προετοιμασία. Να πάει σε μια ομάδα. Από ό,τι που διάβασα, ότι προπονείται λέει μόνο σου κάνει ατομικές προπονήσεις. Ναι. Κυκλοφορούν φωτογραφίες κτλ. Θα μπορούσε παλικάρι να περιμένει τον τέλος Αυγούστου, να κάνει χαβαλέ, να γλιτώσει την προετοιμασία τρέξιμο κτλ. Και να πάει σε μια ομάδα, ίσως με τα ίδια λεφτά που του δίνει και ο Άρης. Επιλέγει να έρθει στον Άρη, μακάρι να περάσει τα ιατρικά και να σκίσει. Ναι. Άρα τον περιμένουμε. Επαναλαμβάνουμε το σχόλιο μας είναι ότι καθρέφτης είναι πάντα το γήπεδο. Βέβαια. Πάντα το γήπεδο, είτε είσαι ο Μέση. Είτε είναι έρθει ο τελευταίος παίκτης, το ίδιο θα είναι το σχόλιο μας. Απλά για κάποιους παίκτες που έχουμε άποψη, δηλαδή τους ξέρουμε, ξέρουμε αν υπάρχουν ή όχι οι ικανότητες. Αυτό είναι σημαντικό. Ο άνθρωπος οι προϋποθέσεις. Ναι, οι τις ικανότητες έχει. Γιατί και ο Λάρσον είχε καιρό να παίξει, έτσι. Αλλά... Βέβαια. Αλλά... Γιατί ο Γκαρσία έπαιζε πέρσι. Ούτε ο Γκαρσία έπαιζε. Ούτε ο Γκαρσία έπαιζε. Και ο Σόουζα όταν ήρθε είχε ένα χρόνο με τραυματισμούς πολλούς κτλ. Και απέκτησε τον Γκαρσία. Ο Σόουζα είναι καλό αυτό για να κλείσουμε αυτό το σχόλιο, να πάμε στο διάλειμμα. Στο δεύτερο διάλειμμα, ο Σόζα λίγο πολύ τον έχουμε ξεχάσει λίγο το Σόζα, δηλαδή τον βάζουμε και εσύ τώρα μου το θύμισες όσον αφορά για τη δεξιά πλευρά. Αχα. Πραγματικά ότι τον Σόζα μπορεί να παίξει και ναι, δεξιά τον ναι. έχουμε δηλαδή γιατί λέμε βέβαια μέχρι το κέντρο, μετά το κέντρο. Ναι, γιατί λέμε όντως και ακούγονται και ονόματα για το center back να υπενθυμίσουμε ότι ο Σόζα center back είναι έτσι είναι center back, ναι. είναι center back. Λίγο υπερτιμημένο για μένα δηλαδή ειδικά Έκανε φοβερό deal ο Σόουζα. Εκμεταλλεύτηκε την αγάπη του κόσμου και έκανε φοβερό συμβόλαιο. Ναι, φοβερό συμβόλαιο. Παραπάνω από όσα αξίζει. Παραπάνω εννοείται. Έτσι, λοιπόν, αλλά είναι μια καλή λύση, έτσι, έστω για backup. Είναι μια πολύ καλή λύση, μπορούμε να πούμε. Και backup θα προτιμούσα να σου πω τον Rose. Ναι. Επειδή έχει και το ύψος. Γιατί ο Rose δεν είναι τελείωσε η περίπτωση. Είπα, θα προτιμούσα το Rose. Ναι, έχει και ένα που μπορεί να παίξει όμως και δεξιά, έτσι. Βεβαίως, ναι. Οπότε είναι αυτές οι περιπτώσεις παικτών μπορεί να παίξει. Μέσα στην Τούμπα δεν έπαιξε, μέσα στην Τούμπα έπαιξε δεξιά. Μέσα στην Τούμπα έπαιξε δεξιά. Στο κύπελο ή στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο. Και στο πρωτάθλημα έπαιξε. Δεν ξέρω αν τον έβαλε. Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Δεν τον έβαλε. Θα σου το θυμίσω εγώ. Άσο, μην το ψάχνεις. Τραυματίστηκε ο Βέλεθ. Για τον Χαριλάου. Ναι, ναι. Και είναι αυτός που χάνει. Που χάνει τον Μπρίγιοβιτς. Καλά. Τον Μπρίγιοβιτς το χάνει στο τελείωμα γιατί όλο το λάθος ξεκινάει από τη δεξιά πλευρά ναι. που το χάσανε εκεί. Το Χαριλάου το θυμάμαι. Ότι είναι ο Ματίγε ο ένας και ο άλλος που είναι από εκεί ο Βαλεριάνος. Ναι. Εντάξει. Στο 20 που τραυματίστηκε και κάναμε όλοι όχ. Ναι, στο τελείωμα. Τον χάνει ο Σόουζα τον Μπρίγιοβιτς, έτσι. Αλλά τον εκτόπισε ο Μπρίγιοβιτς. Το λάθος ξεκινάει από την αριστερή πλευρά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ξαναπούμε τα τηλέφωνα. Έχουμε και άλλα πράγματα φυσικά να σχολιάσουμε και για μπάσκετ έχουμε φίλτατε. Διότι τα πράγματα. Για την πανδεσία της εθνικής να πούμε. Θα πούμε και για εθνική, θα πούμε και για μπάσκετ. Ναι, ναι. Γιατί
από την τελευταία φορά, επαναλαμβάνω, που κάναμε την εκπομπή εδώ με τον Postman, πέρασε ένας μήνας και ακριβώς τα ίδια πράγματα που είπαμε, ότι ο φόβος μας, το έλεγα ότι θα περάσει κανένας μήνας και δεν θα κουνηθεί τίποτα, ακριβώς έγινε το πιο εύκολο. Θα τα πούμε. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές να ακούσουμε και τη δική σας άποψη, όλα αυτά σε λίγο στο Λίμπερο στους 107,4. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτά τα διάβασα, ρε, ή όχι. Τώρα. Δεν διάβασα. Να το προκοιτάξεις αυτό το θέμα σου που ξεχνάς. Ναι. Εντάξει, ξεκινήσαμε, μπήκαμε κατευθείαν, ρε. Εσύ. Φουριόζι. Φουριόζι μπήκαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε ράδιο Μαρμίτα. Αντώνης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα σας. Να διαβάσουμε, φυσικά, ξεχάσαμε τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, με πρώτο και καλύτερο το ψητοπολείο Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για νοστές άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση: Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην Διοικητηρίου, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλλοντας από το κινητό σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Συγγνώμη, να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση: Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Μια που λέγαμε ότι θα πούμε για μπάσκετ, Αντώνη, αυτή τη στιγμή έχουμε παιχνίδι σε εξέλιξη. Για κάποιους που μπορεί να ενδιαφέρει, κάποιους περισσότερους όχι. Για την τρίτη θέση, ΑΕΚ Περιστέρι θα οδηγηθούν στην παράταση 77 όλα. Ο κανονικός αγώνας 37-36 ημίχρονο. Σε λίγο ξεκινάει η παράταση. Θα δώσουμε τον τελικό νικητή που ελπίζουμε να είναι η ΑΕΚ πάνω από 10 πόντους για να το πιάσουμε στο στοίχημα. Ναι, εντάξει, ξέρω τώρα κάποιος σκέφτεται πάλι στοίχημα. Έπαιξε, εντάξει, βέβαια. Εντάξει. Μισό ευρώ βάλαμε, είναι ένα βραδινό ποδόσφαιρο, πας και πάρουμε 30-40 ευρώ. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Αντώνη, δεν είσαι του στοιχήματος, έτσι. Είμαι, αλλά τώρα ναι. Με αυτό που έπαιξες, έτσι πως πάει το παιχνίδι. Να μην σου πω τι έπαθα χθες, δεν θα σου το πω στο διάλειμμα, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Με τα δύο αντίστοιχα παιχνίδια. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, είπαμε για ποδόσφαιρο, αν δεν ξέρω αν έχουμε. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Αν κάποιος φίλος θέλει να σχολιάσει πάνω σε αυτά που είπαμε ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, εδώ είναι οι τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Δεν ξέρω αν έχουμε τελειώσει όσον αφορά την επικαιρότητα, την πιάσαμε όλοι όσον αφορά Άρη. Είπαμε αποχωρήσεις, είπαμε για αυτούς που περιμένουμε. Είπαμε με τη συμφωνία με Ράντο όσον αφορά τους προπονητές τερματοφυλάκων. Mm-hmm. Εδώ έχουμε ένα που δεν το είπαμε και να περάσουμε και στο μπάσκετ φυσικά και για την εθνική, αν θες να πούμε κάτι, που το σχολιάσαμε λίγο πριν στο πρώτο διάλειμμα. Στο All About Aris βρισκόμαστε. Και τι μας λέει το All About Aris? Ότι είμαστε κοντά σε βασικό χορηγό για τη φανέλα ο Άρης. Έναν χορηγό που δεν τον είχαμε πέρσι, έτσι. Επιτέλους, έλεγα. Ένα εισόδημα. Είχαμε μόνο στην πίσω φανέλα, έτσι. Ναι, μπροστά είχαμε τίποτα. Νομίζω είχαμε ή τίποτα ή του Καρυπίδη. Σπαλέτες είχαμε. Καρυπίδες, σπαλέτες. Λοιπόν. Κοντά σε βασικό χορηγό για τη φανέλα ο Άρης. Δεν μας λέει το All About Aris και γενικά δεν βγαίνει ποια είναι η εταιρεία που θα διαφημιστεί, ούτε καν σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται. Είδες, παραδέχτηκες. Μόρφωση είναι από μακριά. Παραμορφωμένος είμαι γι' αυτό. Αλλά βγαίνει το ποσό βέβαια εδώ για να διαβάζουμε. Λέει ότι πέρσι δεν είχαμε και φέτος όμως δεν αναμένεται να συμβεί το ίδιο. Τελευταία παράγραφο διαβάζω από το All About Aris. Οι άνθρωποι του Άρη βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με μια εταιρεία που θέλει να διαφημιστεί ως ο κεντρικός χορηγός στην κεντρινόμαυρη πανοπλία. Τα έσοδα από αυτή την κίνηση κυμαίνονται μεταξύ 400 και 450.000 ευρώ. Τι μου είπες εσύ στο διάλειμμα, πώς το άκουσες αυτό το πράγμα? Στην αρχή μου φάνηκαν λίγα. Ναι. Λίγα με σχέση, δηλαδή, σε σχέση πέρσι, με τι. Ναι, αυτό θα πω. Ναι. Πέρσι, δηλαδή, πόσα μας δώσανε εκεί, είπαμε όχι. Επειδή ήταν λίγα. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να λέω βλακεία,
Αν θυμάμαι καλά, ούτε κανένα 200. Αν θυμάμαι καλά, 150, 100, 150, 200. Τόσο. Ναι. Καταρχήν, δεν θυμάμαι. Για, να πάρουμε, για να τα πάρουμε από την αρχή, αν ενθυμούμε καλώς, και σε αυτά ενθυμούμε καλώς, όταν ανέλαβε ο κύριος Καρυπίδης στον Άρη στη Γάμα Εθνική, είχε κλείσει με τη στοίχημα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο για τη στοίχημα δεν είχε κλείσει μία χρονιά. Πήγαινε, ναι, πήγαινε έκλεισε, κλιμακωτά, ναι, ναι. Β και Α. Και φυσικά το ποσό για την Α Εθνική, βέβαια τότε ήσουν Γάμα. Νομίζω όχι στη Γάμα. Στην, ποιος Καρπής στη Γάμα ανέλαβε τον ναι, Άρη. Ναι, νομίζω η στοίχημα ήταν στη Β Εθνική, γιατί είχε ένα συν ένα χρόνο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων να... το, αν θυμάμαι καλά, το ποσό που έδινε για τον Άρη της Α Εθνικής ήταν εξευτελιστικό. Αν το θυμάμαι καλά, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν είμαστε δημοσιογράφοι και θέλουμε. Και εγώ αυτά τώρα, γι' αυτό θέλουμε τη βοήθεια εδώ του κυρίου Νίκου Παπαδόπουλου, αν μπορεί να μας την προσφέρει. Μας ακούει ή είναι στα τηλέφωνα. Γράφει ένα πολύ ωραίο άρθρο φωτιά. Φωτιά? Για να πυροσβέστη να πω. Όχι, για μια μεταγραφή του Άρη που. Σου την είπε τη μεταγραφή. Δεν μου είπε μεταγραφή. Για έναν παίκτη που ενδιαφέρει τον Άρη. Μου είπε, γράφω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ένα παίκτη που ενδιαφέρει το Άρη, εννοεί. Που ενδιαφέρει το Άρη, γι' αυτό να ναι. Ενδιαφέρει τον Άρη. Ναι, θέση σου είπε, όχι. Μου είπε τον παίκτη, παιδί μου, από αυτούς που ακούγονται, για το δεξί του εξτρέμ. Το Μαντζίνι. Ναι. Είδες που τον μου γράφει ένα το πάρα Μαντζίνι. Πολύ ωραίο, λέει, λοιπόν. Άρθρο, λέει. Άρα 400 με 450 χιλιάρικα είναι καλά να το αφήσω μας τώρα, το καρπούζι. Έτσι, άμα κάνεις το γαρυπίδι, μας περισσεύει. Καλά, φυσικά, φυσικά. Βάλε και καρτζιάρ από πίσω, κάνα 50 εκατοστάρια ακόμα, να σου ξουμούξω από εδώ από εκεί, ναι. Θα βγάλει η Ντέγε, πάντα... Γάμα. Ναι, και... όχι, σαν έσοδο είναι και καλό. Σαν έσοδο είναι πάρα πολύ καλό. Λέμε αν, αν ταιριάζει στα κυβικά του Άρη. Είναι ανάλογα βέβαια, δεν ξέρουμε για τι... Για μένα για δεύτερη χρονιά, δείχνοντας ο Άρης πέρσι με τις τηλεθεάσεις που έκανε, με τα εισιτήρια που είχε, ότι είμαστε τώρα στην Ευρώπη, ότι οι προϋποθέσεις είναι άριστες, 400... Τι να πω, 400 εμένα με 450. Ναι, εμένα μου φαίνονται λίγα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως στο φίλο να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Εμείς έχουμε να σχολιάσουμε και άλλα πράγματα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε, βέβαια. Τι κάνεις, κύριε Ζάχου, Μαρίνος είμαι. Καλά, έλα, ρε Μαρίνο, έλα, σε φταίσω. Δεν με καταλαβαίνεις. Όχι, ποτέ. Ξέρεις, όχι ποτέ. Εγώ το λέω άλλο. Ο συνοπαδός σου δεν σε καταλαβαίνει. Εγώ μια χαρά σε καταλαβαίνω. Και προχθές που πήρα να κλείσω την εκπομπή, ας πούμε, δεν με καταλάβαινε. Εγώ σε κατάλαβα, είπα Μαρίνος, σιγά του το είπα. Ο άλλος δεν κατάλαβε, να ξέρεις. Εδώ, πρώτη εδώ που λέει και ο Κοκκινάς. Δεν πειράζει, καλά να είστε και έτσι, δεν με καταλαβαίνετε. Για πάμε. Εντάξει. Πάμε. Εγώ να σου πω τώρα, ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα, όχι τόσο στο... Ό,τι θέλεις να πεις. Και αυτοί οι παίκτες που πήρε ο Άρης καλή είναι και θα ενισχυθεί, έχω αυτή τη γνώμη εγώ τώρα στην καινούργια χρονιά. Αλλά ήθελα λίγο έτσι να μου πεις τη γνώμη σου για τον Αναστασιάδη, για την Εθνική, γιατί σήμερα βλέπα τις δηλώσεις που κάνανε οι παίκτες και αυτές που έκανε ο Αναστασιάδης. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, όχι ότι είμαι του Αναστασιάδη εγώ, αλλά νομίζω τον άνθρωπο τον, δεν ξέρω, σαν να τον ρίξαν, σαν να τον... Ωραία. Αυτή την αίσθηση έτσι έχω. Επειδή, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν χθες πήρες, δεν θυμάμαι, χθες την είπα την άποψη μου, αλλά θα σου σχολιάζαμε εδώ και για την Εθνική, έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετή ώρα ακόμη. Θεωρώ ότι, το είπα και χθες, θεωρώ ότι είναι άδικη από ποια άποψη... Η επίθεση στον Αναστασιάδη. Ναι. Θεωρώ ένα προπονητή, τον θεωρώ όπως είπα και χθες παροχημένο. Δηλαδή ναι. τον έχει περάσει η εποχή του τον Αναστασιάδη, αλλά είναι ο κατάλληλος αυτή τη στιγμή για την Εθνική. Ναι. Διότι είναι ναι. μια Εθνική απαρτιζόμενη από άμπαλους και με μικρές ικανότητες ποδοσφαιριστές. Άρα, όποιος και να έρθει, ποιον θεωρείς καλύτερο, τον Κλοπ, ξέρω εγώ, τον Μουρίνιο, τον Γκουαρδιόλα, φέρε αυτούς. Τι να κάνει δηλαδή ο προπονητής με αυτό το υλικό που έχει αυτή τη στιγμή η Εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Διαφωνώ. Διαφωνεί. Διαφωνεί εδώ, θα μας πει ο... Κάθετα, οριζόντια, πλαγίως και... Έτσι λέω εγώ. Και πιστεύω ότι η επιλογή του έγινε ακριβώς βάσει αυτού του δεδομένου. Ότι είναι μια εθνική η οποία... Εσύ δηλαδή είδες μια εθνική που έπαιξε μπάλα στα 3-4 παιχνίδια που παίζει τώρα ο... Όχι, ο δεν μπορεί να παίξει. Ότι τι δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γιατί παίξει. Δεν μπορεί. Γιατί έχει άμπαλους ποδοσφαιριστές. Ποιοι είναι οι άμπαλοι ποδοσφαιριστές. Ποιοι είναι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές με ικανότητες αυτή την εθνική. Ποιοι ήταν οι έμπαλοι δηλαδή, που παίζανε στα προηγούμενα χρόνια και αυτοί είναι οι άμπαλοι. Στα προηγούμενα χρόνια, ποια εννοείς. Τα προηγούμενα χρόνια. Ή τι κάναμε στα προηγούμενα. Από ασφαλιά σε ασφαλιά μας τα τελευταία 5-6 χρόνια. Είχαμε ένα καλό διάστημα σαν εθνική. Το 4 και μέχρι το 9-10. Αυτό ήταν το διάστημα μας. Περισσότερο τι. Ωραία, και τι είχαμε δηλαδή. Είχαμε κάτι αυτό είναι μια γενιά πίσω είναι αυτό. Από τότε 10 χρόνια μέχρι... πίσω. Το μυστικό είναι ότι από τότε, από το 10, 11, 12 ξέρω εγώ μέχρι τώρα δεν έχουμε προπονητή.
Μου συγκρίνει στην εθνική του 4 τις προσωπικότητες που είχε. Είχε ένα Τσιάρτα μέσα, είχε ένα Γιανακόπουλο, είχε έναν Καραγκούνη. Μου συγκρίνει με αυτούς εδώ πέρα. Μου συγκρίνει με, με τον. Και τι σχέση έχει, Ρεζάχο, η προσωπικότητα. Πώς δεν έχει σχέση, ρε φίλε. Και να. Τώρα έχει προσωπικότητα. Δεν έχει Παπασταθόπουλο. Παίζουν στις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έτσι λες. Εγώ έτσι λέω. Δεν είναι έτσι. Όχι, έτσι. Δεν είναι η Arsenal, δεν είναι η Dortmund. Η Arsenal είναι μεγάλο όνομα. Είναι τεράστιο όνομα. Να ακούσουμε και το Μαρίνο, βέβαια. Είναι τεράστιο όνομα στην Αγγλία. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε κατηφόρα η Arsenal. Γι' αυτό και παίζει ο Παπασταθόπουλος. Όταν διεκδικήσει πρωτάθλημα. Δεν έχει το παλικάρι που είσαι στο όταν λέω διεκδικήσει πρωτάθλημα ξανά η Arsenal, δεν θα μπορεί να είναι ο Παπασταθόπουλος βασικό. Είχε τον Τζιάρτα εσύ και τον Καραγκούνη πέφτει στην Ίντερ με το τέτοιο να έτσι λέω εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Λέω ότι αν η Arsenal φέτος, πέρσι, διεκδικούσε πήγαινε πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε. Έπαιξε ο Αναστασιάδης στα τρία παιχνίδια μπάλα. Την έφερε παράδειγμα. Που χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες σε τρεις διαφορετικούς αγώνες. Μα εγώ δεν είπα ότι είναι καλός προπονητής. Παροχημένο σου είπα ότι είναι. Σου είπα ότι είναι ασορτήματι. Μου λες δεν φταίει ο Αναστασιάδης με τους σάμπαλους που έχει. Σου λέω είναι παροχημένος, λέει, πέρασε η εποχή του. Αλλά για αυτή την εθνική αυτό ταιριάζει. Τι να κάνουμε, λέει, ποιον να φέρεις. Έτσι λέω εγώ. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Έλα Μαρίνο, ακούσουμε την δική σου άποψη. Ναι, ναι. Sorry, εντάξει, εγώ τώρα είδα, φάγαμε τρία γκολ στο κάθε μάτς τα τελευταία μάτς. Πολύ εύκολα. Ναι, αμυντικά λάθη. Εμένα δεν μ' άρεσε που βγήκε αυτός ο Παπασταθόπουλος, άσχετα είναι δεν είναι καλός και λέω ότι δεν αξίζουμε και κάτι τέτοια. Μαρίνο, δεν βγήκε όποιος και όποιος. Βγήκε ο αρχηγός της εθνικής. Βγήκε ο αρχηγός της εθνικής. Αν τα έλεγε από πίσω, θα λέγανε ότι τα λέει από πίσω και σκάβει του λάκκου τον Αναστασιάδη. Κοίταξε όμως, όταν βγαίνει ο αρχηγός και λέει δεν αξίζουμε. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπε ότι για μένα το παιχνίδι με τη Φιλανδία δεν είναι τελικός, είπε. Και είπα ότι πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Αν φταίω εγώ, να φύγω εγώ. Δεν αξίζουμε έτσι όπως είμαστε, λέει, δεν αξίζουμε να προχωρήσουμε και κάτι τέτοιο. Την αλήθεια είπε το παλικάρι. Δηλαδή, δεν είπε δεν μπορούμε, είπε δεν αξίζουμε. Τώρα εντάξει, άμα λέει ο αρχηγός έτσι, οι άλλοι μικροί τι θα πούνε. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ έχω τη γνώμη ότι τώρα εκεί υπάρχει κάτι σαν ένας εμφύλιος. Τώρα δεν γουστάρουν τον Αναστασιάδη, ο Αναστασιάδης δεν τους γουστάρει. Τέλος πάντων υπάρχει διχασμένο κλίμα. Και έτσι, πολλά ακούγονται. Το ένα στέλνει στον άλλον. Ναι, πολλά ακούγονται, τώρα δεν ξέρω την αλήθεια. Εγώ άκουσα και τον Αναστασιάδη, ας πούμε, που είπε ότι αν ας πούμε, δεν θέλει ο Παπασταθόπουλος, να, άμα νομίζει ότι δεν μπορούμε, να μην παίξει. Ναι, αλλά τώρα... Και να ρωτήσουμε και τους άλλους παίκτες τι θα πούνε. Και αυτό έχει, σε αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχει δίκιο, αλλά όταν ακούς τώρα τον Αναστασιάδη. Αυτά, όταν ακούς τον Αναστασιάδη δηλαδή. Με δηλώσεις τύπου οι Αρμένοι ήταν πιο καλοί άνθρωποι και. Άλλο αυτό ρε παιδιά, αλλά τώρα άμα βγαίνει ο καλύτερος παίκτης ας πούμε της εθνικής, ας πούμε ο Παπασταθόπουλος, ο αρχηγός, και λέει εμείς δεν αξίζουμε, δεν έχουμε καλή εικόνα. Ρε φίλε, είσαι αρχηγός. Και να μην αξίζει, δεν το λες αυτό το πράγμα. Ναι, γι' αυτό το πράγμα το λέω. Έχει βάρος η κουβέντα του γιατί είναι αρχηγός. Ωραία. Μα ναι, αυτό ακριβώς. Έχεις άλλες πόσες αγωνιστικές. Δηλαδή, αν εσύ το πεις ότι δεν αξίζουμε οι μικρότεροι παίκτες στα αξία, πώς θα εμψυχωθούν να πούν να παίξουμε, να το παλέψουμε κάτι να κάνουμε. Γι' αυτό μου φάνηκε έτσι λίγο σαν ξυμένο, δεν ξέρω τι να πω. Έτσι. Αυτή την αίσθηση έχω. Ωραία, Μαρίνο, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Να μιλήσει και κάνα άλλο. Ναι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Επαναλαμβάνω, το θεωρώ. Φυσικά ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Δεν το θεωρώ ικανό για την εθνική των. Πώς λένε, τον. Πες το όνομά του, ρε. Του Άγγελο Ανσιάδη. Τον Αναστασιάδη. Αλλά πιστεύω ότι έγινε μια επιλογή. Φυσικά είναι και ο Γραμμένος, ο οποίος είναι δικός μας άνθρωπος και έπρεπε να γίνει και κάποια εξυπηρέτηση. Θεωρώ έναν άνθρωπο τον οποίο. Μια εθνική την οποία δεν έχει κανένα μέλλον αυτή, ειδικά η εθνική. Οπότε βάλε και αυτόν εκεί πέρα. Εκεί πέρα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει καμία προοπτική να κάνουμε τίποτα. Έτσι λέω εγώ. Εσύ πες ότι έχει μεγάλο ταλέντο αυτή η εθνική. Να παίρναμε τα λεφτά του Αναστασιάδη. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Καλά, φυσικά δεν τα δούμε ποτέ εμείς αυτά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Τι κάνεις, παλικάρι μου. Καλά, φίλε μου. Έλα, Αργύρης είμαι. Έλα, Αργύρη και τον Αντώνη έχω δίπλα μου, έτσι. Και ο Αντώνης δεν έτσι. Το ξέρω το παιδί. Φίλος και συναριανός. Έλα, σ' ακούμε, Αργύρη. Εντάξει. Εγώ, όπως είπα και χθες, δεν ασχολιόμουν ποτέ με την εθνική, ούτε με την εθνική. Εντάξει, η πατρίδα μας είναι, πώς. Όχι με την εθνική Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, δεν λέω. Ναι. Θέλουμε να κερδίζει. Δηλαδή, ένα λεπτό, δεν βλέπεις καθόλου τα μπέζι. Αδιάφορο και αδιάφορο. Καλά, αυτό είναι άλλο. Ναι, εντάξει. Σου είπα και χθες και όταν πήραμε και το ευρωπαϊκό, αδιάφορο. Ο Άγγελος όπου πάει ή έχει θαυμαστές ή εχθρούς. Φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς. Ναι. Και
και φανατικούς εχθρούς. Χώρια τον είχαμε χρόνια στον ΠΑΟΚ, το ίδιο γινόταν και στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Άλλο τι λέει, τι κάνετε. Καλά μωρέ, τι να κάνουμε, ζέστη εδώ πέρα, τι να είναι, εντάξει, στο σπίτι καλά είναι. Αλλά έξω... Ο Μπουγάτσας πολύ ασχήμενε ρε. Γιατί ρε ασχήμενε. Τον είδα προχθές, εσύ μπροστά του πιπίνι είσαι. Καλά, εγώ φαίνομαι και 10 χρόνια τουλάχιστον πιο μικρός ρε. Πού τον είδες προχθές εσύ. Τον είδα στο... εγώ ταξί έχω ρε, χρόνια. Α, πέρασε από το μαγαζί. Μαγαζί. Ναι. Δεν τον γνώρισα ρε. Εδώ, λέω να μην τον πω τίποτα γιατί με έχεις πει, το χαλάει πολύ. Λέω να μην τον πω τίποτα και το, okay, το χαλάει τη μέρα. Εδώ να πούμε, ναι. αν και έδωσα μια υπόσχεση, εντάξει δεν θα πω τίποτα, θα πούμε ότι σύντομα θα έχουμε κάποια νέα από τον Μπουγάτσα όσον αφορά το επαγγελματικό του έτσι, να μην το γρουσουζέψω, όσον αφορά τα επαγγελματικά του θα έχουμε κάποια γερός καλά νέα. Ναι, ναι. Γερός να είναι, όλοι να είμαστε καλά. Έτσι, όλος ο κόσμος υγεία. Οι διαφορές μας στα 90 λεπτά, όλα τα άλλα δεν είναι το δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Δεν τόσο μικρή είναι η ζωή. Έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Αργυρί. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια. Νάτος, είδες, συμφωνεί με σένα, ο φίλος μας ο Κοσμάς. Τι λες βρε άμπαλε μου λέει, οι μονάδες εθνικές είναι πάρα πολύ καλές, ό,τι να είναι λες. Τώρα πες να μην τις πούμε μία, πες μας μία, παιδί. Πες μας μία μονάδα της εθνικής. Έχει μεγάλο ταλέντο αυτή η ομάδα. Αυτή μπορεί ομάδα οι παίκτες να μην έχουν εμπειρία οι περισσότεροι, αλλά έχουν ταλέντο. Ωραία, πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Φυσικά αυτός που μου το λέει είναι άμπαλος έτσι καλός, είναι ο Κοσμάς, ο Χάρπη, ο οποίος είναι στη Γερμανία. Στο φιλαράκι στην Γερμανία εξέλιξε. Ξέρει ο Γερμανός που βλέπει εκεί πέρα την Bundesliga, ξέρει εσύ που βλέπει το Κυλκυσιακό και τον Κυζαντινό. Τώρα έφυγε, ρε. 2 χρόνια έχει είναι στη Γερμανία. Έμαθε το παιδί μπάλα εκεί πέρα. Τι έμαθε, ρε. Νιώθει το παιδί. Τι να νιώθει, άνιωθος είναι. Φιλιά στη Γερμανία, να πούμε και στο Γρηγόρη, το φίλο μου ψηλό. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλει, βέβαια. Τάσο, γεια σου, Ζάχο. Νάτο. Τρία στα. Δηλαδή έχουμε περισσότερο κοινό παοξίδες από Αριανού. Τι γίνεται, ο Τάσος δεν είναι εδώ, όπως κατάλαβες. Έχω τον αναπληρωματικό. Να είναι καλά, που και να είναι. Ποιος είναι εκεί. Φιλαράκι μου, Αριανός ο Αντώνης, συνοδοιπόρος. Ο Τάσος είχε να μείνει σε κάτι οικογενειακές υποχρεώσεις βασικά και να είναι καλά, θα είναι αύριο εδώ πέρα. Λοιπόν, τίποτα, δεν θα πω για τα δικά μας και τα δικά σας, θα πω μόνο για την εθνική. Πάμε. Τι να πω... δεν υπάρχει τώρα αυτό. Ο άνθρωπος δεν είναι για πουθενά τώρα. Αυτό που είπες, κάποιοι τον γουστάρουν, κάποιοι δεν τον γουστάρουν. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν τον γουστάρει γιατί δεν είναι προπονητής ο άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή και αυτοί που τον πήραν εκεί πέρα και το ότι η ομάδα, δηλαδή ότι βάζει αριστερό εξτρέμ, το βάζει δεξί μπακ, αμυντικό χαφ μπορεί να το βάλει center forward, ο άνθρωπος είναι αλλού τα αλλού. Με δεν την Ιταλία κάτι. Γίνανε αυτά που λες, έτσι. Με την Ιταλία. Αυτά έχουν γίνει και πιο παλιά. Στην Τουρκία, στο φιλικό, εδώ μαζί ήμασταν και κάνα εκπομπή και βλέπαμε Βαλεριάνο center back. Δεν είναι τώρα, ναι, και με τον Βαλεριάνο center back, δηλαδή πάρε φτιάξε μια καλή ομάδα, άμα χάσεις έχασες, άμα πάρεις κάτι πήρες, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είσαι πολύ δυνατός, πολύ έξυπνος. Δεν είναι ο άνθρωπος τώρα για... βασικά δεν είναι για πουθενά. Είναι για να είναι σε κάνα χωριό με βήτα τοπικό, σε κάνα μοναστήρι να έχει κοντά καμιά εκκλησία, να... δεν είναι για ποδόσφαιρο, άνθρωπος είναι άρρωστος. Πρώτα απ' όλα με όλες αυτές τις προκαταλήψεις που έχει, που... και αυτά που κάνει δεν είναι τώρα. Εντάξει, κάπου κατάνε γραφικές και επικίνδυνες αυτές. Είμαστε στο 2018 εντάξει, που τους έχει απαγορεύσει να μην φοράνε το μετρητή που βάζουν στο στήθος, αυτό το κοντό το μπλουζάκι, το οποίο μετράει τα πάντα, ας πούμε. Κάνει κάτι παλαβά πράγματα. Αυτό έχει απαγορευτεί για να μην μετράνε τις επιδόσεις, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα πραγματικά. Έχει κάνει διάφορα κουλά. Δεν είναι καλά το άτομο, δηλαδή κρίμα τώρα. Όταν λέω ότι είναι παροχημένος, αυτό εννοώ. Τον έχει προσπεράσει η εποχή. Εντάξει. Τίποτα, ας έπρεπε να είχαν πάρει... Ποιον θεωρείς εσύ, για πες μου λίγο, άντε, πες ότι ποιον θεωρείς, γιατί ακούστηκε και ένα όνομα, δεν θυμάμαι που το, που το διάβασα να μιλήσω. Γερδέλα θα πεις τώρα, έτσι. Όχι, ο Γερδέλα, για τον Ουζουνίδη ακούστηκε ένα όνομα. Όχι, εγώ πρώτα απ' όλα δεν θέλω Έλληνα προπονητή στην εθνική. Ξένο, έτσι. Θα ήθελα πάλι να πάει να πάρει κανένα Γερμανό, κανένα Πορτογάλο, κανέναν Ιταλό. Βγάλανε τον Ιταλό άχρηστο και ο άνθρωπος πήγε και πήρε πρωτάθλημα με τη Λέστερ. δεν είναι μόνο... Το Ρανιέρι, μόνο λες, έτσι, ναι. Ναι, το Ρανιέρι. Δεν είναι μόνο Αναστασιάδης. Δεν είναι δεύτερο Αναστασιάδης. Η εθνική είναι, μετά το Σάντους, η εθνική είναι άρρωστη. Έτσι. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να το κανονίσει η ΕΠΟ, να φέρει ένα σωστό προπονητή, να πάρει παίχτες άλλους, δηλαδή να βγάλει τις πληγές, γιατί υπάρχουν κάποιες πληγές εκεί μέσα. Γιώργο, ένα λεπτό όμως να σου πω κάτι, λίγο αυτό που λέω, δεν είναι θέμα να συμφωνείς μαζί μου ή με τον Αντώνη. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτοί οι παίχτες που απαρτίζουν εθνική έχουν ταλέντο, δηλαδή
Όχι, είναι πολλοί που δεν είναι... Είναι πολύ κακή. Δηλαδή είναι πολύ κακή ποιότητα παίκτης. Αυτούς τους βλέπουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μα δεν είναι κανένας πρωταγωνιστής στην ομάδα του, ρε φίλε μου. Κανένας δεν είναι αυτός. Γι' αυτό τουλάχιστον φτιάξε μια ομάδα, πήγαινε για το μισό μηδέν. Αν ήταν άλλος πρωταγωνιστής, θα κοιτούσε να φτιάξει μια ομάδα για το μισό μηδέν. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Σάντος. Δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι δεν μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Αυτούς έχω. Μα αυτό είναι το στυλ μας εξάλλου. Αυτό είναι το στυλ μας. Με αυτό, κράτα λίγο πίσω, βγάλε δύο ζώνες άμυνας, βγάλε καμιά κόντρα από όποιον και να παίζεις. Και πάρε το μάτς μόνο έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού. Ας πούμε, αν πούμε που δεν έχουμε σχολή ποδοσφαίρου, αυτό είναι. Το μισό μηδέν. Ο Σάντος άνθρωπος, άμα δεις και τότε, μην νομίζω ότι ήμασταν μέσα στα φλέτα και ήταν παράδες αυτοί που ήταν στην Εθνική. Σιγά. Σκεπάρνια τους λέγαμε και τότε, σκεπάρνια τους λέμε και τώρα. Απλά ο άνθρωπος έπαιξε αυτό που έπαιξε. Έπαιξε για το μισό μηδέν. Μάγκες όλοι πίσω, θα τα δίνουμε όλα. Έβλεπε το εξτρέμ να γυρνάει να βοηθάει τον μπακ. Να πετάει να βγάζει την μπάλα πλάγιο, να καλύπτει, να κάνει ένα αλληλοκαλύπτει. Και λίγο ήθελε να πάει και στους 8 του Μουντιάλ, έτσι μην τα ξεχνάμε. Ναι. Με αυτό το πράγμα. Με αυτό το πράγμα. Ακριβώς όμως όπως πήγαμε και το 2004. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, αυτό, εντάξει, είναι κρίμα τώρα να το λέω. Για μένα και αυτό που κάνανε οι παίκτες ήταν λάθος, έτσι που βγάλανε, δηλαδή που βγήκε όλο αυτό. Ότι ή εμείς ή αυτοί. Πάλι, τι εμείς ή αυτοί, τι είναι η εθνική ομάδα, ρε φίλε, το μαγαζί. Έτσι, συμφωνώ. Αυτό συμφωνώ μαζί, το είπα και χθες. Κέρδισε και πάνε πες, ας πούμε, στον επικεφαλής ότι αυτό δεν κάνει αυτός. Δεν γίνεται, δεν έχουμε πρόβλημα. Και με την Άρσεν να λέμε είναι έξω από παντού και έχασες και το τελικό του UEFA, εσύ κύριε Παπασταθόπουλε. Δεν σε είδα να βγαίνεις εκεί πέρα και να πηγαίνεις να λες για τον προπονητή της Άρσεν να λέει εγώ ή αυτός. Οκ. Να είσαι καλά, Γιώργη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Τάσος. Καλό βράδυ. Γιώργο, είπα, εντάξει, κοντά έπεσε. Εντάξει, είπα, είδα κάνουμε. Έλα, Τάσο. Έγινε. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν. Έχουμε άλλον. Έχουμε αναμονή. Όχι, είναι και παρά 25. Να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά να πούμε και λίγο για μπάσκετ. Έτσι. Πάμε και να γυρίσουμε λίγο. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Για πες. Να πούμε αυτό το άρθρο λογικά που έχει ανέβει πριν από λίγο στο Λαμπάτο Άρης. Ότι ο τίτλος του είναι Φιλιππωτό στο Λαμπάτο Άρης. Ο Άρης αγοράζει το Μαντσίνι. Δηλαδή, ένα λεπτό. Ένα που ενδιαφερόμαστε. Ναι, και λέει. Ο Ντανιέλ Μαντσίνι φαίνεται να κερδίζει τελικά το Ρόμπελ Φιλιππωτό στην κούρσα για τους Γουίνκερ και το αποκαλύπτει ο ίδιος ο Φιλιππωτό λέγοντας σε δήλωσή του στο About Aris ότι τελικά δεν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και ο λόγος είναι ο Ντανιέλ Μαντσίνι. Ήμασταν σε επαφές με τον Άρη, αλλά θα πάρετε άλλο παίχτη στη θέση μου. Ο Άρης θα αγοράσει το Μαντσίνι, είπε συγκεκριμένα ο Φιλιππωτό, εκφράζοντας και την απογοήτευσή του που δεν θα φορέσει τη φανέλα των κυτρινόμορφων. Είμαι απογοητευμένος, αλλά ελπίζω μια μέρα να φορέσω τα χρώματα της ομάδας σας. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του. Μένει λοιπόν να φανεί αν η ΠΑΕ θα επιβεβαιώσει τον Φιλιππωτό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο φίλος του Ποτού, ο Φιλιππωτό. Ο Φιλιππωτό. Είχαμε μια διαφορά μέσα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος μου έλεγε ότι είναι παιχταράς. Ο Φιλιππωτό. Ναι, εμένα δεν μου άρεσαν και πολύ βασιλικία στα στατιστικά του. Ο Μαντσίνι είναι και νεαρότερος, 22-23 χρονών. 22 στα 23 νομίζω. Είναι άλλο project. Να δούμε. Λοιπόν, okay. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ο κύριος Αντώνιος δίπλα μου και ο Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 23-10-287-3-8. Επαναλαμβάνω 23-10-287-3-8 69-45-287-3-8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, να ξαναπούμε αυτό που είπες με το τελευταίο πολύ φρέσκο. Ναι. Μαντάτο όσον λέει αφορά ο ένας στόχος ότι ναι. Κλείσαμε τον άλλο στόχο. Ναι, να πούμε ότι ήταν δύο που φέρονταν σαν στόχοι του Άρη. Να κερδίζουν την κούρσα του δεξιού εξτρέμ. Ο Φιλιππωτό ο ένας. Ναι. Και ο Μαντσίνι ο άλλος. Και ο Φιλιππωτό τι είπε ότι ο Μαντσίνι θα είναι ο. Ο Φιλιππωτό λέει δεν έρχομαι στον Άρη γιατί ο Άρης αγοράζει τον Μαντσίνι. Και αυτός που το ξέρει, ρε φίλε. Έτσι λέει, ρε φίλε. Άρα θα του το πει ο άλλος. Και όπως λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, έτσι λέει αυτός. Έτσι λέει αυτός. Δεν ξέρουμε αν είναι. Βέβαια, εδώ τώρα να πούμε ότι. Δεξί εξτρέμ υπάρχουν ερευνητέ. Υπάρχει ο Ντιγκινί εκεί. Γιατί ο Γκάμα τι είναι. Ο Γκάμα είναι αριστερά μαζί με τον Λάρσον. Εντάξει, και στι δύο πλευρέ μπορεί να παίξει. Ο Γκάμα, α τον Γκάμα, είπαμε για τον Γκάμα. Κόλλησε τον Γκάμα. Εγώ είμαι. Είσαι γκαμικό. Είμαι γκαμικό. Και πολυγκαμικό είσαι. Όχι, μόνο γκαμικό είμαι. Πάμε γραμμή. Μόνο γκαμικό. Εσύ τι είσαι πολυγκαμικό. Εγώ ξέρω μόνο. Πολυγκαμικό. Τι είσαι. Πολυγκραμ. Πολυγκραμ είσαι. Μάλλον δεν ακούει. Ακούει μου, ρε, είμαι πολυγκραμ. Μπράβο ρε, εσύ νεολαία, πραγματικά σας χαίρομαι. Πάμε στον φίλο όμως που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας αν θέλετε. Χαιρετώ τους νεαρούς. Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Βέβαια.
κάποια ειδικότητα πάνω στο ποδόσφαιρο, έχετε στο μπάσκετ, στο βόλι? Όχι, καμία ειδικότητα δεν έχουμε. Είμαστε φίλαθλοι. Άρα... φίλαθλοι οπαδοί. Παύλο οπαδοί. Εντάξει, ωραία. Γιατί είδα εκεί που είχατε έτσι απόψεις για τον Άγγελο, αν είναι προπονητής, δεν είναι. Και είπα μήπως έχετε κάποια ειδικότητα. Όχι, όχι. Οπότε... ένα λεπτό. Θεωρείτε ότι κάποιος για να αρθρώσει μία άποψη, όχι, εντάξει, πρέπει να έχει... Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά έχετε και ένα μικρόφωνο και τη στιγμή που έχετε ένα μικρόφωνο πρέπει να ξέρετε τι λέτε. Αν θέλετε να πάρετε τη γνώμη μας, δεν θέλετε, όχι, πέστε ό,τι θέλετε. Δεν είπαμε τίποτα, θυμηθεί, απλά να κάνουμε διάλογο αν θέλετε. Τι ήταν αυτό που σας ενόχλησε δηλαδή σε αυτά που είπαμε? Τι με ενόχλησε? Ναι. Αν έχετε κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο και κρίνετε τον Άγγελο σαν προπονητή. Εντάξει, σαν φιλαθλής του καφενείου, μπορούμε να πούμε ο καθένας τη γνώμη του. Αυτή τη στιγμή είσαστε μπροστά σε ένα μικρόφωνο και σας ακούει κάποιος κόσμος. Σωστά. Αυτό ρωτάω, τίποτα άλλο. Ένα λεπτό, να σας κάνω μια ερώτηση. Το Διακογιάννη, ένα λεπτό, τον Διακογιάννη το θεωρείτε καλό δημοσιογράφο? Σαν δημοσιογράφος, ναι. Ναι, να σας πω ότι ο Διακογιάννης δεν έχει ακουμπήσει ποτέ στη ζωή του το τόπου. Ξέρω. Άρα πώς ο Διακογιάννης... Όταν έπαιξε μπάλα στον δρόμο... Ναι, δηλαδή αν το ακούγατε αυτό που είπαμε εμείς από τον Διακογιάννη, ήταν εδώ ο Διακογιάννης και έλεγε ότι θεωρεί τον Άγγελο Αναστασιάδη είναι απαροχημένο. Ποδοσφαιριστή που το είπα εγώ. Θα είχε άλλο κύρος, είχε άλλο κύρος η άποψή του. Όχι, δεν κάνω. Μην συγκρίσουν αυτός με τον Διακογιάννη τώρα. Δεν το συγκρίνω. Σας λέω ότι ο Διακογιάννης... Μα σας λέω, δεν το συγκρίνω. Εσείς το συγκρίνετε. Δεν είπα κάτι για τον Διακογιάννη. Δεν κρίναμε τον Αναστασιάδη. Κρίναμε αυτά που έκανε. Δηλαδή είναι ψέμα ότι έβαλε τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες. Καλά, αφήστε λίγο τον Διακογιάννη. Είναι ψέμα ότι έβαλε τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες σε τρία διαφορετικά μάτς? Αν έβαλε τρεις τερματοφύλακες. Ναι, είναι ψέμα αυτό το γεγονός. Είναι γεγονός αυτό. Έγινε. Είναι ψέμα. Αυτό είπαμε. Είπαμε τις κινήσεις που έκανε, δεν τον κρίναμε. Εγώ Ζάχος τον είπε παροχημένο. Okay. Όχι, εγώ τον έκρινα. Δεν κατά. Εγώ άλλο σας ρώτησα. Μας ρωτήσατε. Ένα λεπτό. Είναι άποψή μου. Μας ρωτήσατε αν έχουμε κάποια εξειδίκευση. Και σας απέδειξα ότι ούτε ο Διακογιάννης είχε καμιά εξειδίκευση. Δεν είχε ακουμπήσει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο Αναστασιάδης έχει κάποια εξειδίκευση. Άρα μπορούμε να πούμε, θα το λέγατε αυτό στον κύριο Διακογιάννη, το λέγατε απέναντί μου. Ότι ήταν ένας πολύ καλός speaker. Ναι. Και ήταν διαβασμένος, έχει μπροστά του όλα το ιστορικό του κάθε παίκτη και του το έλεγε σπικάριζε. Ναι, για να μην κάνουμε, για να μην το πω τέταρτη φορά, μας ρωτήσατε αν έχουμε κάποια εξειδίκευση, κάποιο πτυχίο προπονητικής, αυτό δεν χρειάζεται πτυχίο, ρε παλικάρι μου. Εσύ είπες την άποψή σου, είπες ότι είναι παροχημένος. Μπορείς να μου το αιτιολογήσεις αυτό, πώς το βγάζεις? Να σας κάνω μια ερώτηση. Η Εθνική καταρχήν να το πάρουμε από εκεί. Τι θέλει η Εθνική, θέλει προπονητή, coach, τι θέλει? Προπονητή που να ξέρει, που να νιώθει από ποδόσφαιρο, να έχει πτυχίο. Που να έχει πτυχίο. Τι να συζητήσουμε, ρε παλικάρι, να πούμε. Ωραία. Δεν θέλει προπονητή. Οι παίκτες προπονούνται στις ομάδες τους. Η Εθνική θέλει κουτσάρισμα. Ωραία. Συμφωνώ. Δεν θέλει προπονητή. Συμφωνώ. Ωραία. Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο που λέτε. Κουτσάρισμα, εκείνο το πρόβλημα. Μπράβο. Ναι. Και κατά τεκμήριο ο Άγγελος είναι ο καλύτερος όπως και όπως και με τον Ερέρα στον Άριο. Ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά στο κουτσάρισμα ήταν χάλια. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ακριβώς. Πολύ σωστό. Έτσι. Άρα εκεί θέλουμε έναν. Ναι, μόνο επειδή δεν υπάρχει. Επειδή δεν υπάρχει το θέμα ξέρεις ποιο είναι, γιατί δεν το έχετε βαθύνει, γιατί προφανώς ασχολείστε με άλλα πράγματα. Τον Άγγελο δεν τον θέλαν πριν να τον πάρουν. Γιατί η Αθήνα δεν θέλει να δώσει τίποτα σε κανέναν. Θέλει να τα έχει όλα εκεί κάτω. Μόνο που τώρα δεν είναι η Αθήνα στο... Πρόεδρος της ΕΠΟ είναι άνθρωπος από τη Μακεδονία, από την πόλη μας. Δεν υπάρχει καμιά Αθήνα. Άμα βλέπετε φαντάσματα. Με αυτή τη λογική, άνθρωπος ήταν και ο Κακάτσης από τη Μακεδονία. Άνθρωπος ήταν. Άρα είναι μαριονέτα, λέτε ο κύριος Γραμμένος. Μαριονέτα είναι. Όχι, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν σε αφήνουν να κάνεις κάτι που θέλεις. Γιατί δεν τον έχουν κάποιοι όλοι πάνω από το κεφάλι του τον κύριο Γραμμένο? Τι δεν τον αφήνουν? Σφαίρα του στείλαν πάντως. Σφαίρα του στείλαν. Ναι. Μπράβο. Για την εθνική του σφαίρα. Του μπήκα που πήγε κάτι να κάνει. Ναι, καταρχήν αυτό το ισχυρίζεται ο ίδιος. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Έτσι, ο ίδιος το ισχυρίζεται. Για την εθνική του στείλαν τη σφαίρα όμως. Δεν μπορεί να. Ναι, σας ρωτάω κάτι. Για την εθνική του τη στείλαν. Για την επιλογή, ας πούμε, του Άγγελο Αναστασιάδη του στείλαν σφαίρα του κυρίου Γραμμένου. Ρε παιδιά. Μια ερώτηση σας έκανα. Λοιπόν, η ΕΠΟ είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σωστά.
από παλιά την ΕΠΟ που ελέγχει το πρωτάθλημα. Σωστά. Την έλεγχαν τα κόμματα. Σωστή μία την είχε το ΠΑΣΟΚ με τον Αλυμίση, μία ο Τριβέλας με τη Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή το 1996 στις εκλογές της Αλεξανδρούπολης πήγε ο Θωμάς με τη βαλίτσα που του έδωσε ο Σωκράτης και πήρε τις εκλογές. Άρα πήρε ο Σωκράτης την ΕΠΟ δικιά του. Ωραία. Από το 1996. Και ελέγχει το ποδόσφαιρο όλα αυτά τα χρόνια. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ωραία. Να πω κάτι λίγο για να προστατεύσουμε και το ραδιόφωνο και εδώ τους δικούς. Εμείς δεν υιοθετούμε αυτά που λέτε για βαλίτσες και για κόκαλη. Όχι, το έχουν πει 100 φορές εδώ. Δεν ξέρω αν το έχουν πει, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Δεν το υιοθετούμε εμείς αυτό το πράγμα. Η Αθήνα φταίει δηλαδή για την εικόνα της Εθνικής τα τελευταία 3-4 παιχνίδια. Άμα αυτό που σου λέω εγώ είναι ψέματα, πάρε το Διονύση του Ψημιάδη που ήταν πρόεδρος της ΕΠΣΥΜ τότε. Να τα πει. Η Αθήνα φταίει δηλαδή για την εικόνα της Εθνικής τα τελευταία 4 παιχνίδια. Αν φταίει η Αθήνα. Ναι. Εσείς τι καταλάβατε, ρε παιδιά, συγγνώμη, τι καταλάβατε. Εγώ είδα τέσσερα παιχνίδια, παιχνίδια και δεν κατάλαβα τίποτα από αυτή την εθνική. Ναι, μπράβο. Εγώ δεν κατάλαβα εσύ τίποτα. Δεν κατάλαβες τίποτα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Την είδες πάντως. Την είδα, ναι, φυσικά και την είδα. Δεν μιλάω χωρίς να βλέπω, την είδα. Μέσα στο Λίχνενστάιν τι είδες. Τίποτα δεν είδα. Τίποτα δεν είδες. Δεν είδες μια εθνική που πήγε και κέρδισε άνετα. Μέσα στη Βοσνία είδα ότι οι Βόσνοι μείνανε με 10 παίκτες και ευτυχώς τους χαρίσαμε. Στο φιλικό με την Τουρκία είδα το Βαλεριάνο center back. Μισό λεπτό, θα πάρω με ένα. Μέσα στη Βοσνία είδες μια εθνική που στα πρώτα 10 λεπτά έφαγε 2 γκολ από τραγικά λάθη και μετά έπαιξε μπαλάρα και μπορούσε να το γυρίσει το μάτς και γι' αυτό πήγαν και 20.000 κάτω στο Ολυμπιακό στάδιο. Ναι. Γιατί η εθνική πριν από αυτό το μάτς δεν πήγαινε κανένας. Αν θυμάσαι κάτι νησιά, Φερόες, χάναμε και κάτι αυτά. Ναι, είχε παξιωθεί τελείως. Πάμε και κάνουμε ένα φιλικό μέσα στην Τουρκία. Τα φιλικά γιατί πράγμα είναι, ρε παιδιά, για να καταλάβω κι εγώ, γιατί παίζουμε φιλικό. Φιλικό παίζουμε για να δούμε το Βαλεριάνο, αλλά όχι μια εβδομάδα πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι. Για να δούμε το Βαλεριάνο αν μπορεί να παίξει στόπερ. Γι' αυτό είναι τα φιλικά. Μάλιστα. Για μένα. Δηλαδή, μια εβδομάδα πριν από ένα κρίσιμο παιχνίδι, βάζουμε το Βαλεριάνο να παίξει στόπερ για να δούμε αν μπορεί να παίξει στόπερ. Όχι, εκεί πέρα είναι μέσα σε ένα τέτοιο μάτ. Βλέπεις κάποια πράγματα, ο προπονητής θέλει να δει κάποια πράγματα. Βλέπει και στην προπόνηση και μην ξεχνάς ότι αυτό που έσκασε με τον Παπασταθόπουλο δεν είναι τωρινό, είναι από πέρυσι. Χαμπάρι δεν πήρε κανένας. Δηλαδή ξαφνικά ο Παπασταθόπουλος βγήκε να μας πει τι. Τι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Είναι παραπέντε, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Τι να μας πει. Ωραία. Να είστε καλά. Ό,τι και να πρόσφερε. Λάθος. Και έπρεπε ήδη να είχαν φύγει αυτοί από την εθνική. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Λίγο πριν πάμε στον τελευταίο φίλο, να ξαναπώ ότι φυσικά δεν σύγκρινα τον εαυτό με τον Διακογιάννη προς Θεού. Απλά ο Δημήτρης μας είπε με ποια, ας πούμε, αν έχουμε κάποια εξειδίκευση. Είπε ότι είναι παροχημένος, ρε παιδί. Ναι, ρε φίλε. Έχει κανένα πτυχίο ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν ξέρω αν έχει πτυχίο ή όχι. Προπονητικής, λογικά για να συνεχίσει πρέπει να έχει. Εσύ δεν μπορεί να μην έχει. Αλλά το παράδειγμα μου ήταν ότι ο Διακογιάννης δεν έχει ακουμπήσει ποτέ την μπάλα του ποδοσφαίρου. Αν στην Ελλάδα πρέπει να έχει παίξει ποδόσφαιρο για να έχει άποψη για το ποδόσφαιρο, τι να πω. Εντάξει, να μην μιλάμε κανένας, να μιλάνε για το ποδόσφαιρο μόνο οι ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι και αυτοί που είναι προπονητές. Να μην μιλάει κανένας άλλος. Αν μιλάμε για το ποδόσφαιρο, για την πολιτική να μιλάνε οι πρώην βουλευτές, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην ευρωβουλευτές και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να μου συγχύζεσαι. Ναι, μα δεν καταλάβαινε αυτό που του έλεγα. Το Διακογιάννη όμως θα το σεβόταν η άποψή του. Αν έλεγε το ίδιο με μένα ο Διακογιάννης, εκεί θα ήταν σεβαστή η άποψή του, αλλά επειδή το λέει ο Ζάχος. Είναι χαζομάρα επειδή δεν έχει εξειδίκευση. Φοβερή λογική. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. 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 Κάποτε και στο Κιλκίς δίναν διπλώματα. Στο Κιλκίς πήρε και ένας Αριανός. Νάτος. Πήρε και ένας Αριανός. Πέντε στα πέντε παοξίδες είχαμε. Έλα. Πάμε. Ξέρεις κάτι. Ναι. Στον Έλληνα συμβαίνει το εξής. Επειδή μπορεί κάποια στιγμή να συμπαθεί κάποιον, σημαίνει ότι και στη δουλειά του πρέπει να τον υποστηρίζει άσχετα και αν κάνει σωστά τη δουλειά του. Υπάρχει και σε αυτό το. Τα λέγαμε ακριβώς. Πρόσεξε, αν άκουγες από την αρχή, Κοσμά, την εκπομπή. Τα λέγαμε πραγματικά εδώ πέρα, όταν λέγαμε για τα λάθη, ας πούμε, και λέγαμε ότι ή από τη μία πλευρά της όχθης. Όχι, όχι. Τα λάθη σαν κόσμος, λέω. Ή ανάλογα με το ποιο συμπαθείς ή δεν συμπαθείς, βλέπεις μόνο τα θετικά ή μόνο τα αρνητικά. Αν το συμπαθείς, τα βλέπεις όλα θετικά.
Αν τον αντιπαθείς θα βλέπεις όλα αρνητικά. Δεν είναι έτσι. Ξέρεις πότε μια ομάδα πηγαίνει μπροστά? Όταν δεν υπάρχουν συμπάθειες. Όταν μπαίνουν οι συμπάθειες στη μέση, τότε κόβονται σε μερίδες και ο καθένας αναλαμβάνει ένα κομμάτι μέσα σε κάθε ομάδα. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Λοιπόν, τώρα, ο προηγούμενος κύριος απλά ήθελε να υπερασπιστεί τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι ένας προπονητής, ο οποίος πραγματικά είναι παροπλισμένος, θα έλεγα καλύτερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα δεν μπορεί να ακολουθήσει τη νέα τάξη πραγμάτων στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Και με όχι λάθη, γιατί δεν μπορώ εγώ να πω ότι έκανε λάθος και έβαλε τον Βαλεριάνο σεντερφόρ παράδειγμα. Αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει όνομα. Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω δηλαδή κάπως, ας πούμε, αυτόν τον προπονητή. Εντάξει, τώρα... σωστό αυτό ότι δεν χρειαζόμαστε προπονητή, με την έννοια γυμναστή δεν χρειαζόμαστε. Εντάξει, ωραία. Γυμνασμένοι έρχονται οι παίκτες, θέλεις coach. Ήταν coachάρισμα αυτό? Ο Χριστός η Παναγία και θα κατέβει και θα μας δώσει και θα μας κάνει? Άμα είναι έτσι, ρε παιδιά, ας πάρουμε τον Αρχιεπίσκοπο στον πάγκο και εντάξει, μπορεί να πάρουμε και τίποτα. Να μην μπλέκουμε, μην το λέμε συνέχεια. Τώρα ο άνθρωπος πιστεύει να μην μπλέκουμε. Ναι, να μην μπλέκουμε τη θρησκεία, μην λέμε τα ίδια πράγματα. Ο Χριστός και η Παναγία έχουν σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούν από το ποδόσφαιρο, εντάξει. Ναι, αλλά όταν αυτά βγαίνουν από ένα στόμα ενός προπονητή εθνικής. Βγήκε και ίδιος κληρικός στο ραδιόφωνο χθες και είπε, εντάξει, αυτό είναι αστεία. Είναι αστεία. Ακριβώς. Πέρα από το αν πιστεύει κάποιος ή δεν πιστεύει κάτι, είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέγονται αυτό ακριβώς. Δεν μπορείς να τα πεις. Λοιπόν, οι παίκτες βγήκανε. Τώρα μιλάμε για τον Σοκράτη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει. Δεν βγαίνει να πει. Για το ότι βγήκε μπροστά για αυτό το κομμάτι, γιατί έβλεπε το χάος ότι τελειώνει η εθνική. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω η εθνική. Γι' αυτό βγήκε και μίλησε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν βγήκε γιατί είχε ίντρικες και δεν ήθελε αυτόν προπονητή και ήθελε κάποιον άλλον. Είπε ότι αυτός απλά δεν κάνει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε ένα βήμα. Και κάτι ακόμα Συγγνώμη. Αν συζητάμε για το Λίχτενστάιν που κερδίσαμε και με τη Βοσνία που πήραμε το Χ και είμαστε χαρούμενοι σαν εθνική. Συγγνώμη, αλλά υποβάζουμε την εθνική μας πάρα πολύ. Εγώ τις μονάδες που έχει αυτή τη στιγμή η εθνική είναι πάρα πολύ καλές μονάδες παικτών. Και αυτό θα το δείτε εάν αναλάβει ένας σοβαρός προπονητής. Εγώ προσωπικά... Ποιο θεωρείς σοβαρό εσύ, ποιο θεωρείς σοβαρό δηλαδή? Είναι πάρα πολύ οι προπονητές που θα μπορούσες να κάνεις. Απλά αυτό δεν είναι. Αυτό πρέπει να ψάξεις να δεις ποιος προπονητής μπορεί να παίξει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Εγώ απλά ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν πρόεδρος της ΕΠΟ. Θα πήγαινα, θα χτυπούσα την πόρτα του Ρεχάγκελ και το έλεγα, Ότο, έλα να μας βοηθήσει σε κάτι που χρειαζόμαστε. Τι θέλετε? Θέλουμε έναν προπονητή για να συνεχίσει το έργο που είχες κάνει. Ποιος είναι ο προπονητής? Α, ποιο θεωρεί αυτός εννοείς, ναι. Μπράβο. Και Ότο, πες μας λίγο κάτι άλλο. Κάθεσε. Δεν έρχεσαι να κάθεσαι εδώ πέρα σε μια καρέκλα ως σύμβουλος να μπορέσουμε να κάνουμε ξανά κάτι δυνατό? Έτσι κάνεις. Στον πετυχημένο πηγαίνεις. Όχι, τον πέταξε τον πετυχημένο, έφυγε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν ήθελε να συνεχίσει άλλο την προπονητική. Αλλά δεν νομίζω ότι, ας πούμε, τον Άτσα Νίκολιτς, όλοι θα το θυμάστε. Σταμάτησε ο προπονητής και για πόσα χρόνια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στην κερκίδα παρακολουθούσε πράγματα. Ή νομίζετε ότι ο Ρεχάγκελ έχει παρατήσει και τώρα απλά τρώει και πίνει καφέ με την γυναίκα? Παραδόξως το τελευταίο που είπε, συμφωνώ μαζί σου. Παραδόξως. Σε όλα μπορείς να συμφωνήσεις, γιατί όχι, πρώτα απ' όλα εσύ δεν έχεις ακουμπήσει μπάλα στη ζωή. Ενώ εσύ την έχεις ακουμπήσει. Πολλές φορές. Μετά από 25 χρόνια, ξέρω εγώ. Κάνα σαλάμι ακουμπούσες εκεί στο κρεοπολείο, κάνα σαλάμι, καμιά σπανομπριζόλα την ακουμπούσες. Εντάξει. Έλα. Όλο χαζάς. Λοιπόν. Αυτά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ωραία. Όσον αφορά την εθνική. Γιατί είναι κρίμα, ενώ έχει μονάδες η εθνική, να μην έχει έναν προπονητή σοβαρό. Και αν διαβάσεις αυτό που σου έστειλα στο ΣΕΠΗΜΗ, έτσι, διάβασε το στο προσωπικό σου μήνυμα, διάβασε, ναι, είναι ανακοίνωση. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Έτσι βγαλμένο. Η εθνική είναι σε πλήρη αποσύνθεση αυτή τη στιγμή, σε όλα της. Εδώ δεν είχε ρούχα ο άλλος να βάλει για να φύγει από τα αποδυτήρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, Κοσμά, έλα, να σε ευχαριστήσω. Πήγε 10 και να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι. Πήγε 10. Εδώ 10 είναι 9 πάντως. Εκεί είναι 9. Εδώ είναι 9. Εντάξει, κάτσε άλλη μια ώρα. Κάτσε άλλη μια ώρα. Όχι, εφόσον είναι 9, κάτσε και άλλη μια ώρα, θα με ακούσει άλλη μια ώρα. Εφού είναι 9 εκεί. Λοιπόν, να σε καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Να σε καλά. Για και καλά, εμείς. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, να κάτσε να διαβάσω και να κάνουμε τον επίλογο.
τους δύο βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής, με πρώτο και καλύτερο το ψητοπολείο Πορκίτο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας από το κινητό σας, παίρνετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης. Για άλλη μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής εκπομπής Radio Marmita και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στο αυτοκίνητο Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο το 2310-924-931. Αντώνη, επίλογο και να σε ευχαριστήσω φυσικά που ήσουν και στο μέλλον. Πρώτα Θεός θα ξαναείσαι εδώ πέρα, γιατί το καλοκαίρι είναι μακρύ. Θα πάρει και άδεια. Τελευταίες μέρες, ναι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην προετοιμασία. Περιμένουμε τα κενά να καλυφθούν, τα 2-3 τα τελευταία, τα βασικά κενά. Και καλά να είμαστε. Και εδώ να ξαναπούμε για κάποιους φίλους. Για κάποιους την φίλους που είπαμε. Ναι, φρέσκια είδηση τελευταίο 20 λεπτού. Φιλιππωτό στο All About Άρης. Ο Άρης αγοράζει το Μαντζίνι. Έτσι λέει ο Φιλιππωτό. Ο Ρωμέν Φιλιππωτό που ήταν ένας από τους δύο πιο επικρατέστερους. Επικρατέστερους για τη θέση του διεξιού εξτρέμ. Mm-hmm. Ο ένας από τους δύο λοιπόν λέει ότι ο Άρης έκλεισε τον δεύτερο. Τον δεύτερο. Λοιπόν, να πούμε ότι πρέπει να μείνετε επιγόντως συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Δίδυμο φωτιά. Οι δύο Νικόλαοι του Λίμπερο, ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος, σας κρατήσω στην τροφιά. Είναι και ο Χορτάτη. Μέχρι 12 έφερες, πάντα φέρνεις πίτσα εδώ πέρα. Ο Τσαλτίδης πρόλαβε κάτι τέτοιο. Ξέρω, τον είδα να μασάει, αλλά τον δεν είμαι, δεν είμαι σίγουρος. Και εγώ τον είδα να μασάει. Μπορεί να μασούσε τσίχλα. Τσίχλα λίγο δύσκολα. Κάτω από μπούτι ή κοτόπουλο δεν πέφτει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε φυσικά και τον πολύτιμο συνεργάτη στην συνεργοληψία, τον Γιάννη Τζάτσι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Good night. Καλό βράδυ.